ήρθατε, καλώς ήρθατε, γατοτσακαλό καταπληκτικό φατσικόργο επίπεδο καπεζούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την πάρα κάτω από πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Όλοι, καμάρα στις 6. Ξεκινάω με τα σημαντικά, τα θεμελιώδη, τα απαραίτητα, τις προϋποθέσεις. Ξεκινάω από το α. Όπως απαραίτητα, όπως άπαντες, αν νιώθεις ότι για μία ακόμα φορά παίζουν παιχνίδι στην πλάτη σου, αν νιώθεις ότι παίζουν με την νοημοσύνη σου, ότι παίζουν με τη μοίρα σου, με τη ζωή σου, αν νιώθεις ότι έζησαν πάλι μια ωραιότατη ιστορία, ότι πάνε πάλι αυτό που μας αξίζει να μας το πάρουν, έτσι θελικά, τα βατζιδίλικα, μαζί με όλα αυτά τα οποία έχουν, όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει. Αν νιώθεις ότι για μία ακόμα φορά σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Έτσι κι αλλιώς γίνεται αυτό σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδος. Έτσι κι αλλιώς γίνεται. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι τώρα η εφορμή. Αν νιώθεις λοιπόν ότι για μία ακόμα φορά κάποιοι έστησαν μια πολύ ωραία ιστορία για να ικανοποιήσουν τους ίδιους αυτούς οι οποίοι τόσα χρόνια είναι οι χαϊδεμένοι, είναι οι κακομαθημένοι, είναι αυτοί οι οποίοι τρώνε όλη την πίτα. Αν νιώθεις ότι τιμωρείσαι τώρα, θα το ξαναπώ έτσι θελικά και με τα βατζιλίκη, επειδή σήκωσες κεφάλι, διεκδίκησες, έγινες δυνατός. Αν νιώθεις λοιπόν ότι προσπαθούν να σε ξαναγονατίσουν, να σε λυγίσουν, αν νιώθεις ότι για μία ακόμα φορά σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι το αποπέδι, αν νιώθεις ότι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών αποτελεί ένα αναπόσπαστο, ένα ζωτική σημασίας κομμάτι της καθημερινότητάς σου, αν νιώθεις ότι οφείλεις κάτι στους προγόνους σου, στους παππούδες σου, σε αυτούς που ίδρυσαν αυτόν τον τεράστιο σύλλογο, σε αυτούς που έκαναν αυτή τη μεγάλη πορεία από τις αλυσμόνιδες πατρίδες και ήρθαν εδώ και ομφάλιο λόρο με τα σπίτια τους, τις εκκλησίες τους, τα σχολεία τους, τις γειτονιές τους, ένιωσαν την ανάγκη να ιδρύσουν αυτό το σύλλογο, τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Αν νιώθεις λοιπόν ότι τώρα κάποιος πάει να κυλιδώσει την πεντακάθαρη ιστορία τόσων ετών, αν νιώθεις ότι για μία ακόμα φορά αυτό το βρώμικο χέρι πάει να σε λεκιάσει, αν νιώθεις ότι για μία ακόμα φορά επιτελείται ένα έγκλημα, μία κλοπή εξόφθαλμη, τότε αν νιώθεις κάτι από όλα αυτά, 6 ώρα δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος του κόσμου που μπορείς να βρίσκεσαι. Δικαιολογούνται μόνο αυτοί που χιλιομετρικά είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, είναι μακριά από τη Θεσσαλονίκη και την Καμάρα, που θα έδιναν τα πάντα, τα παιδιά, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Βόρεια Ευρώπη, στη Νότια Ευρώπη, στα νησιά Παππούα, στη Μοζαμβίκη, στη Βενεζουέλα, στη Νότια Αφρική, οπουδήποτε. Στη Ζάμπια, ο φίλος μου ο Βασίλης, που θα έδιναν τα πάντα σήμερα να βρεθούν για 10 λεπτά μόνο, να πάρουν λίγο ανάσα από ΠΑΟΚ, να πάρουν λίγο μια αναπνοή, να γεμίσουν τα πνευμόνια τους με λίγο ΠΑΟΚ, να είναι εκεί. Δεν θα κρυφτώ, το συλλαλητήριο γίνεται μπαμ μπαμ. Αυτά τα πράγματα θέλουν βδομάδες πριν προετοιμασία, θέλουν προμόσιον, θέλουν προβολή, θέλουν
πραγματικά ένα οργανόγραμμα, πραγματικά ένα προγραμματισμό, να μην υπάρχει κάποιος που να μην το ξέρει, που να μην το έχει μάθει, να μην υπάρχει κάποιος που να μην έχει αλλάξει το πρόγραμμά του επειδή το γνώριζε εβδομάδες πριν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι εργάσιμοι, ούτε καν κλειστά είναι τα μαγαζιά σήμερα το απόγευμα. Ειρηνικά θα βρεθούμε όλοι εκεί. Το οφείλουμε σε αυτούς που έχουν φύγει πρόωρα και θα έπρεπε και θα ήταν εδώ σήμερα. Πρέπει να είμαστε για αυτούς που έχουν φύγει πρόωρα και θα ήθελαν να είναι εδώ και θα θέλαμε και εμείς να είναι εδώ, για όλους αυτούς θα είμαστε εκεί. Για τους παππούδες μας που δεν μπορούν να είναι λόγω θεμάτων υγείας, λόγω ηλικίας. Για τους πατεράδες μας θα είμαστε εκεί. Το οφείλουμε σε εμάς, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Όλα τα άλλα τα ακούω βερεσέ. Σήμερα ξεκινάει η δίκη των 28. Αυτό που πανηγύριζαν επειδή δεν είναι εγκληματική οργάνωση τελικά. Είναι συμμορία. Ε? Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε... Βλέπετε να ασχολείται κανένας? Ε? Βλέπετε? Ξέρετε τι ξεκινάει σήμερα? Ξέρετε τι είναι σήμερα, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που ξεκινάει σήμερα και δεν υπάρχει πουθενά? Άντε στο SDNA, άντε στο IMPAOK, άντε στο PAOK24, στα δικά μας δηλαδή, πάνω κάτω. Ε, το βλέπετε να ασχολείται κανένας? Πουθενά, κάπου? Και σήμερα ξεκινάει η δίκη αυτή. Θα έπρεπε όλα τα κανάλια, όλα τα site, όλες οι εφημερίδες, όλα τα γραμμόφωνα, δεν ξέρω τι άλλο, όλα τα ταχυδρομικά περιστέρια, όλοι να ασχολούνται με αυτό, με αυτό το τεράστιο θέμα. Το τεράστιο. Σύσταση συμμορίας, κατηγορούμενοι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και πρώην διαιτητές, πρώην στελέχη της ΕΠΟ, ποδοσφαιριστές. Πού είναι όλοι αυτοί, παιδιά? Πουθενά, έτσι. Τι ασχολούνται? Με την τροπολογία που πέρασε ο Μητσοτάκης που έχει χάσει την μπάλα, που έκανε κολοτούμπα, που άλλαξε για να... The Mac. Και ναι, για να μην... για εμάς και αυτό. Δεν τρώει κανένας το παραμύθι. Κανένας. Σήμερα το πρωί λοιπόν 27 κατηγορούμενοι στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Το ξαναλέω, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Γιώργος Αρής. Αυτή τη φορά θα γίνει, έχει αναβληθεί επειδή δεν ήταν ολόγιο με το φεγγάρι, επειδή μύριζαν οι μασχάλες του φύλακα κάτω, επειδή δεν είχε κουρού τυρόπιτα στο κηλικείο, επειδή η βροχή έπεφτε οριζοντίως και όχι καθέτος στο τζάμι. Θα αρχίσει λοιπόν, έπειτα από την αντικατάσταση της Προέδρου Καλλιόπης Χόνδρου, που στη συνεδρίαση της 20 Δεκεμβρίου υπέβαλε αίτημα αποχής επικαλούμενη προσωπικούς λόγους και αντικαταστάθηκε από την αριστεία Τσαμαδιά. Ένα περίεργο πράγμα. Αποδημούν σε άλλους τόπους αλότριους, σε ξένα μέρη, μια λαχτάρα, μια πρεμούρα από τους μάρτυρες, από τους δικαστές, να φεύγουν, να αποδημούν, να γίνονται μετανάστες σε Καναδάδες, σε Αμερικές, σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Προφανώς μια εσωτερική λαχτάρα, ένα αβαβάου, παπαπάου, πνευματικό, ψυχοσωματικό του σωθεί να γνωρίσουν ξαφνικά άλλα μέρη. Να φύγουν και να γίνουν εξερευνητές αλότριων τόπων.
Να πάνε ρε παιδί μου μακριά να δουν τι και πώς. Πώς είναι εκεί. Πώς είναι στην Αμερική, σου λέει η δικαστήνα. Την πιάνει μια πρεμούρα. Ένα βαβάο παπάω εσωτερικό. Εμείς θα τη πούμε γιατί. Αυτή έτσι. Ένιωσε η κοπέλα και ήθελε να φύγει. Το ίδιο και κάποιοι μάρτυρες. Το ίδιο όσοι έχουν μείνει ζωντανοί, όπως είπε ο Γκαγκάτσης. Η δίκη θα αρχίσει με την κατάθεση των Μαρτίνων που είναι 27 στον αριθμόν, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Δημήτρης Μελισανίδης, ο Σοφοκλής Πυλάβιος, ο εισαγγελέας Έδρας Χαρίλαος Λακαφώσης. Θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες των επόμενων συνεδριάσεων, θα χωρίσει τους μάρτυρες. 8 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν την πλημελιματική κατηγορία της σύστασης συμμορίας. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης. Όχι αυτό μετά αυτό. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ο Γιώργος Σαρής, ο Θόδωρος Κουρίδης, Αριστίδης Σταθόπουλος, Γιάννης Παπακοσταντίνου, Νικόλαος Προύτζος, αυτή τη ΣΕΠΟ είναι όλοι, Γιώργος Δούρος, πρώην αρχιδιαιτητής, Θανάσης Μπριάκος, πρώην αρχιδιαιτητής και άλλοι 20 για κακουργηματική αλλίωση αποτελεσματικών αγώνων. Όμορφα. Πραγματικά μια ωραία ατμόσφαιρα, έτσι. Ε, ωραία. Ασχολείται κανένας. Όλη την κουκουβάγια. Όλοι. Θα πω για αυτά. Να πω για την πίκα με φόρα. Η χορηγή μας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. 51 χρόνια. Εκεί θα βρείτε τα κορυφαία ηλεκτρικά. Αύριο θα κληρώσουμε και ένα καταπληκτικό κινητό. Αύριο θα κληρώσουμε ένα καταπληκτικό κινητό, ξαναλέω, ημέρα Παρασκευή. Ήταν να φέρουμε όργανα αύριο. Ο φίλος μου ο Ζόρας, ο Αντώνης, με κλαρίνα, με βιολιά και αυτά. Αλλά επειδή βρισκόμαστε τώρα σε αυτή την κατάσταση, αυτή την εβδομάδα, δεν θέλω να το κάψουμε έτσι. Το μυαλό μας είναι αλλού τώρα, δεν είμαστε για... Επειδή άρχισαν τα όργανα κυριολεκτικά... Θα τρέξουν τώρα κάποιοι, θα τρέξουν εννοώ στα δικαστήρια, θα φτάσει το σκατό στην κάλτσα, ήδη υπάρχει καταγγελία στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συνάντηση παραμονές της απόφασης της ελεγχόμενης Επιτροπής Ευγενάκη μεταξύ παραγόντων του Ολυμπιακού, ανθρώπων του Ευγενάκη και φίλων της Επιτροπής. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Ε, όχι. Όχι. Όπως καταγγέλουν οι επιτελείς του ΠΑΟΚ, με συγκεκριμένα στοιχεία για την ώρα και το σημείο συνάντησης, δηλαδή κανονικά τάδε ώρα, τάδε ημερομηνία, λέει, στις 21, στις 11, μετά μεσημβρίαν, στα γραφεία του δικηγόρου κυρίου Τζουγανάτου, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, προσήλθε η κυρία Σουλούκου, γενική διευθύντρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία κατέθεσε την καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και ήταν στη νομική ομάδα της ΠΑΕ ΟΣΒΠ για την υποστήριξή της. Ο κύριος Χατζησαβάογλου, νομικός της ΠΑΕ ΟΣΠ, και ο κύριος Μπραουδάκης, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Αυγενάκη. Ο κύριος Τζουγανάτος, ο δικηγόρος, συνδέεται με στενή φιλία με το μέλος της ΕΕΑ, κυρία Φαραντούρη, όχι την τραγουδίστρια λέω εγώ, με τον οποίο είχε συναντηθεί πρωτύτερα. Θα κάνουμε επίσημη καταγγελία στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με αυτή την υπόθεση, ζητώντας την άμεση διερεύνησή της με έτοιμα την άρση των συνομιλιών και άνοιγμα καμερών, ενώ τα στοιχεία που έχουμε είναι στη διάθεση του. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Θέλω να πω ότι θα ανοίξουν τηλεφωνάκια. Οπα! Κύριε μανούλα μου! Και εντός! Οπα! Και εκτός! Και εκτός! Και εντός πόλης! Έτσι λένε οι πληροφορίες. Να δούμε. Όποιος είναι καθαρός και δεν έχει παρτίδες με δάφτους, τι έχει να φοβηθεί μήπως? Μια χαρά! Όλα καλά!
Όλα υπέροχα. Έτσι που λέτε. Δεν τέλειωσα με τους χορηγούς. Αιγαίων, κορυφαίες ψαραγορές, τα δύο κορυφαία ιχθυοπολία στην πόλη. Ξεχάστε, όπου αλλού έχετε φάει ψάρι, όταν πάτε εκεί δεν θα θέλετε να φάτε πουθενά αλλού. Και φαγκρί και τσιπούρα και καταπληκτικό μύδι και καλαμάρι και ψάρια που το πρωί παίζουν τάβλι με τον Ποσειδώνα και το μεσημέρι είναι με βρόντι το βλέμμα στο πιάτο σας. Δεν αφήνει το Αιγαίο να μπαγιατέψει τίποτα. Μοσχοβολάει ο τόπος. 214.000 το διοικητήριο, 695666 στο Ρεόκαστρο. Έρχονται σε ειδικές συσκευασίες. Τέλος οι μυρωδιές στο σπίτι, γκρίνια από τη γυναίκα. Μυρίζουν οι κουρτίνες, μυρίζουν τα ρούχα, μυρίζουν τα έπιπλα και αυτά και δεν μπορώ και η ψαρίλα και η τσίκνα και αυτό, τίποτα από όλα αυτά. Γεμίζετε με υγεία τον οργανισμό σας, τον δικό σας, των παιδιών σας, των γονιών σας, ό,τι κι αν είναι, εκεί στο Αιγαίο. Γι' αυτό παραμιλούν όλοι όσοι πήγαν. Όλοι και με την εξυπηρέτηση, χαμογελαστοί όλοι και ευγενέστατοι. Για το καλύτερο γλυκό στην πόλη, το καλύτερο ψωμί Νικολαίδης Αρτοζαχαροπλαστείο, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και ψωμάρες και τουρτάρες και τη βασιλόπιτά μας την έχει έτοιμη γιατί θα κόψουμε και πίτα σαν ζουμουσάκια, εννοείται, δεν το αφήνουμε να περάσει έτσι και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Όσο για το κορυφαίο αυτοκίνητο, το πιο καινούριο στην πιάτσα Τσαντεκίδης, όπως ανεβαίνεις για το Ρεόκαστρο απέναντι από τα Τζάμπο. Εκεί μπαίνεις μέσα, λες, για τσατσαρός με έστειλε. Έλα να δω τι έχεις, θα δείτε τα αυτοκίνητα, τρελαίνονται όσοι πηγαίνουν, δεν το πιστεύουν ότι είναι μεταγυρισμένα, χαϊδεύουν τις ζάντες, φυλάνε το καπό, αγκαλιάζουν τα τιμόνια, κλαίνε πάνω στα φτερά. Πόσο θα ήθελα να το αποκτήσω αυτό? Βεβαίως μπορείς, γιατί πληρώνεις όπως εσύ γουστάρεις. Κανένας δεν έχει τώρα ντούκου μπραφ να δίνει λεφτά για να πάρει αυτοκίνητο, εννοείται καινούριο με τίποτα, αλλά είναι σαν να παίρνει καινούριο, με εγγύηση ατρακάριστου, χιλιόμετρων και τα πάντα όλα. Γυρίζουμε λοιπόν στα δικά μας και λέμε ότι σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην είναι εκεί. Ξέρω ότι όλα έχουν γίνει γρήγορα, το ξαναλέω. Αλλά δεν υπάρχει κάπου άλλο που θέλω να είμαι σήμερα σε 6 ώρα. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, Δανίκο. Βάλε ένα ποτό να ξεχαστούμε. Κλείς την πόρτα, μη μας δει κανείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Παλιά να θυμηθούμε. Κλείς την πόρτα, μη μας δει κανείς. Κι έλα τα παλιά να θυμηθούμε. Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο. Όπως παλιά την κουβέρτα στα δύο. Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο. Εδώ τώρα είναι ο στίχος. Εγώ καμάρα. Εγώ καμάρα και εσύ καμάρα. Και ο καθένας στην καμάρα. Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο. Εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνία. Απλά πράγματα, παιδιά. Και βέβαια αυτό θα είναι ένα μόνο από όλα όσα ετοιμάζει ο κόσμος. Αυτό έγινε πολύ γρήγορα. Αυτό έγινε μπαμ μπαμ. Θα υπάρξουν κινητοποιήσεις τρομερές. Διότι αυτή τη φορά είμαστε έτοιμοι. Αυτή τη φορά δεν θα ξαναγίνει κλοπή. Αυτό που προετοίμασαν την προηγούμενη, η μηχανογραφία, το σκέτς, το κουκλοθέατρο με τη σερπαντίνα, με τους δίθεν τραυματισμούς, με τα κολάρα, με τα διαβαλκανικά, όλο αυτό, με το βγαλμένο μπουφάν, με τους δίθεν τρομοκρατημένους, 0-0 βγαίνω να παίξω, 1-0 δεν βγαίνω. Όλη αυτή η σκευωρία την άλλη φορά που μας έκλεψε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά,
αυτή τη φορά δεν θα περάσει. Αυτό θέλουν πάλι. Να τους πούμε και ευχαριστώ. Το λέω κάθε μέρα το παράδειγμά μου, έτσι το νιώθω εγώ. Έρχεσαι, μου βάζεις φωτιά στο σπίτι και μετά, πήρε φωτιά το σπίτι σου. Παιδιά, γρήγορα ένα πυροσβεστικό. Φέρνει το πυροσβεστικό, σβήνει τη φωτιά και πρέπει να του πω τι, ευχαριστώ που μου έφερες το πυροσβεστικό ή που σε άλλους δεν έφερες πυροσβεστικό, ενώ έφερες εμένα. Να σου είμαι υπόχρεος. Ή να έχεις να μου το κοπανάς ότι είδες εγώ, είδες, τι είδα ρε, τι είδα. Σοβαρολογείτε. Καμία τροπολογία. Αθώος εξ αρχής. Αθώος εξ αρχής. Αυτό ήθελαν όμως. Τρέμουν. Είναι γεμάτα τα βρακιά τους για τον αγώνα της Τούμπας. Πώς θα γίνει να μην πάμε. Πώς θα γίνει να μην παίξουμε. Πώς θα γίνει να πάμε αλλά να έχουμε μία καμιά 10 βαθμούς διαφορά και τι μας νοιάζει τι θα γίνει. Πώς θα γίνει. Φόβος μυρίζει χιλιόμετρα μακριά το ΣΚΑ. Από τόσο μακριά. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Πραγματικά έχει τρελαθεί. Υπάρχει όλο αυτό και λέει τι γίνεται ρε παιδιά. Ασχολείται κανένας με τα άλλα θέματα καταρχήν. Βλέπετε, ο άλλος έρχεται να πάρει Κρήτη, έρχεται να πάρει νησιά. Ο Σουλτάνος δίπλα. Αλωνίζουν με δηλώσεις, με αυτά. Δηλαδή, θέμα δεν είχε, θέμα δημιούργησε. Και πολλοί κόσμος βέβαια, φυσικά και εύλογα σκέφτερε, μήπως όλο αυτό έγινε για να αποπροσανατολιστεί και από άλλα θέματα, πιο σοβαρά, πιο εθνικά. Πάνε να πουλήσουν τίποτα πάλι κανά νησί. Όπως πουλήσανε το όνομα της Μακεδονίας οι προηγούμενοι και αυτοί συνεχίσαν στο ίδιο μοτίβο. Παρεπιπτόντως, από αυτό το πράγμα βγήκες, κύριε Μητσοτάκη. Νομίζεις ότι βγήκες για κάτι άλλο, πίστεψε κανένας αυτά που έλεγες. Βγήκες επειδή ο λαός, ο ψηφοφόρος, αυτός ο οποίος δεν είναι πορωμένος, δεν είναι ταγμένος σε ένα κόμμα, η μάζα των ανθρώπων που αλλάζει τη γνώμη της για το τι θα ψηφίσει, τιμώρησε τους προηγούμενους που παρέδωσαν το όνομα χωρίς να πάρουν τίποτα. Έτσι, ελαφρά την καρδία στους Σκοπιανούς. Αυτή η γωνιά της Ελλάδας, η Μακεδονία σε τιμώρησε τον Τσίπρα. Και αυτή η γωνία της Ελλάδας, αυτή η πλευρά της Ελλάδας, για να μην πω γωνία, αυτή εδώ, αυτή εδώ η πλευρά είναι που μπορεί να τιμωρήσει ξανά. Άφαντη, χθες υπήρξαν επισκέψεις σε γραφεία βουλευτών, έχουμε πει όλα ειρηνικά, είδα κάποια βιντεάκι πιο πώς μιλούσαν. Κάποιος από αυτούς έλεγε, είμαστε οικογενειάρχες, είμαστε 40 χρονών και δεν είμαστε τίποτα, ήρθαμε ούτε να σπάσουμε, ούτε να ασκήσουμε βία, ούτε τίποτα. Απλά τελειώσατε με αυτό που κάνατε. Συνυπογράψατε. Κοκοκό όλοι. Όλοι. Θα υπάρξουν μηνύσεις τώρα εις βάρος μελών της ΕΕΑ συγκεκριμένων. Θα ζητηθεί άρση του απορρίτου τηλεφωνικού. Να δούμε με ποιον μιλούσαν επί έναν-δύο μήνες. Ποιοι το ετοίμασαν αυτό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που όπως είπαμε, σημείωσε τη συνάντηση της Γενικής Γευθύντριας ΠΑΕ Ολυμπιακός Σουλούκου με τον δικηγόρο Τζουγανάτο, που τυχάνει να έχει στενές φιλικές σχέσεις με το μέλος της ΕΕΑ Φαραντούρη, ήταν παρόν και ο υπεύθυνος γραφείου τύπου του Λευτέρη Αυγενάκη, Βαγγέλης Μπραουδάκης. Αρνήθηκε βέβαια ο Μπραουδάκης με αναρτήσεις, απείλησε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ με μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, ωστόσο κινείται εναντίον του νομικά ο ΠΑΟΚ για ψευδή καταμήνυση, αλλά και για παράβαση καθήκοντος σε σωρία παραβάσεων που έχει τελέσει. Αυτή τη φορά δεν είναι ούτε Μπατατουδάκος, ούτε Γουμενάκος, ούτε κανένας που σας έχει ανάγκη ή που τον κρατούσατε με την αλυσίδα από το πόδι, με καμιά χορηγιούλα, με καμία διαφήμιση στη φανελίτσα, με καμία
παραχώρηση, με καμία διευκόλυνση. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Όσοι σκεφτήκατε πάλι να παίξετε με τη μοίρα αυτών των ανθρώπων, αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων, όσοι σκεφτήκατε ότι εντάξει πάμε πάλι κάτι θα φτιάξουμε και στήσατε μια ωραία πλεκτάνη, θα το μετανιώσετε πικρά. Και δεν με το ξαναλέω συνέχεια, γιατί μας μετράνε και το κόμμα και την αναπνοή οι δικηγόροι τους. Δεν μιλάω για βία σε καμία περίπτωση. Καμία. Και σήμερα στο συλλαλητήριο τα μάτια μας 14. Φωνή να βγούμε από εκεί και την επόμενη μέρα να μην μπορούμε να μιλήσουμε από τη φωνή, από το πάθος, από την οργή που θα βγαίνει από μέσα μας, από την αγανάκτηση. Καμία όμως παραβατική ενέργεια. Καμία. Αυτό θέλουν, αυτό περιμένουν. Να το αναδείξουν και να πούνε νάτι. Αυτοί είναι οι Μάο Μάο, οι Αγρίκοι, οι Χουλιγκάνοι, οι χειρότεροι και τέτοια. Τα γνωστά, τα ξέρετε. Τα γνωστά. Είδατε πουθενά να παίζει για το καμένο περιπολικό έξω από το ΆΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα? Φανταστείτε να είχε καεί περιπολικό της αστυνομίας έξω από την Τούμπα, στη Διογένου, στη Μικράς Ασίας, στη Λαμπράκη. Φανταστείτε να είχε καεί περιπολικό. Ε? Πρώτο θέμα θα ήταν. Παντού. Πρώτο. Θα είχαν βέβαια και στη μένα καμιά 42 βιντεάκια να το τραβάνε. Μη φοβάστε τίποτα. Ο καθαρός δεν έχει να φοβηθεί. Και ακούω Βερεσέ τι λένε. Τελείως. Τελείως. Δεν με ενδιαφέρει. Για μία ακόμα φορά αυτή η απόπειρα να μας λυγίσουν, να μας γονατίσουν, θα μας κάνει ατσάλι. Πάλι τολμήσατε. Πάλι πάτε να κάνετε το ίδιο. Πάλι. Αν είναι να το χάσω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να το χάσω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει να πάω από τα πρωταθλήματα ή από τα κύπελα. Αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που και πάλι και εκεί έχουν γίνει τα τρυπήματα φέτος. Με 4 μη δοσμένα πέναλτι. Και δεν με τυφλώνει η αγάπη μου για τον ΠΑΟ, ξέρω πολύ καλά τι λέω. 4 μη δοσμένα πέναλτι. Με Τρίπολη, με Όφη, με Παναθηναϊκό και ξανά με Όφη, με τον Παναθηναϊκό και 2 μάλιστα. 5 μη δοσμένα πέναλτι. Άρα, και την Κυριακή έχουμε μάτς, έτσι. Θα ξαναπώ αυτό που είπα χθες για τους παίκτες. Προσπαθήστε όσο μπορείτε όλο αυτό να το στρέψετε υπέρ μας. Όλη αυτή την απόπειρα να σας κλέψουν και πάλι. Να κυλιδώσουν την πεντακάθαρη ιστορία μας τόσων ετών. Να βάλουν λεκέ, να σου κλέψουν αυτό που έχεις πάρει, αυτό που παίρνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλο αυτό. Γύρνα το υπέρ σου, εσύ που φοράς τη φανέλα. Και όπου βρεις, μπίμπισέ τους, όπου τους βρεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χωρίς ανάσα, ξεκινώντας από την Κυριακή. Μην τους δώσουμε την ικανοποίηση ότι μας αποσυντώνησαν, ότι μας λύγησαν, ότι μας κέρδισαν, ότι μας νίκησαν ψυχικά, πνευματικά, σωματικά. Πάω σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, έχω πει κι άλλες φορές. Ξέρετε, εγώ είμαι πρώτος και στο χαβαλέ και στις εκπομπές τις πιο χιουμοριστικές και με τα τραγουδάκια μας και με τα σκετσάκια μας και. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Δεν μπορώ τώρα να κάνω κάτι άλλο και δεν θέλω κιόλας. Μπορώ μάλλον, αλλά δεν θέλω. Μάλλον δεν ξέρω κιόλας αν μπορώ. Ούτε μπορώ ούτε θέλω. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε στις γραμμές. Αναβοσβήνουν ήδη 5 λαμπιόνια. Ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα από χθες με το ίντερνετ και δεν μας ακούτε στο εξωτερικό. Λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ τώρα. Θα το φτιάξουν πολύ σύντομα, μου είπαν. Και ούτε είναι θέμα μόνο του σταθμού. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Να πω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν υπάρχει... Ή μάλλον αφήστε το αυτό. Άστο, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Θα το καταλάβετε από μόνοι σας. Πάμε, ναι. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Κωστίγα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα. Τι γίνεται. Τσούμπα. Τσούμπα, σακπομ.
Ναι ρε φίλε, έλα, ρε φίλε, έχω πάρει... Έλα ρε Λονδίνο. Από το Μπέρμιγχαμ σε έχω πάρει τηλέφωνο και έχω φτάσει Μάντσεστερ. Για να σ' ακούσω. Τίποτα, άνω τούμπα, κάτω τούμπα. Αλλά με ακούσα, με ακούσα από το, μαρα, από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο. Τέλεια φίλε. Ναι. Τέλεια. Και 9. Και 9. Και 9 έτσι. Άρα άκουσες όλο. Και έχει πάει και 39. Άκουσες όλοι να πούμε την πρώτη μισή ώρα, όλο το μονόλογο να πούμε. Έτσι ακριβώς. Τι να κάνω παιδιά, θα το διορθώσουμε. Εντάξει. Πάω για μια εγκατάσταση στο Manchester, οπότε εδώ ακόμα έχουμε φύγει από τις 3 ώρα τα χαράματα από το σπίτι. Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλή μόνο δύναμη. Μιλιά. Καλή δύναμη. Τσούμπας. Τσούμπα, δεν μας... Δεν κάπου το έχει χάσει. Ο Τσούμπα. Δεν μιλάμε τώρα καθόλου για αγωνιστικά. Βλέπετε τι γίνεται. Είναι παιδί ψυχολογίας ο Εγγλέζος. Του πήγε είναι. Κάτι καλά. Πετάει άλογο. Άλλο σπίθες. Του στράβωσε. Δηλαδή και επίσης άλλος μένει στον πάγκο ο Κώστα και γιγαντώνεται και τρελαίνεται. Άλλος μένει και απογοητεύεται. Τούτος εδώ μου φαίνεται ρε παιδί μου ότι τον παίρνει από κάτω που έχασε τη θέση. Είδες ο άλλος. Η σιγανοπαπαδιά. Ο Σβαρόφσκι περίμενε, ούτε. Μπήκε μέσα κλατς, κλουτς που έλεγε η Τουλάρα. Χωρίς. Δεν του το είχα, ρε παιδί μου. Έχει την πρώτη επαφή. Έχει, φίλε. One touch. One touch. Ενώ ο άλλος είναι άλλο. Άλλο, ρε παιδί μου. Άλλο. Κατεβάζει πάλα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τέλος πάντων. Μου φαίνεται θαύμα που μιλήσαμε έστω και λίγο για μπάλα. Απίστευτο αυτές τις μέρες. Μου λείπει, ξέρεις. Έχουμε μάτς, θα τα πούμε αύριο. Έτσι. Πολύ περισσότερο. Σήμερα το μυαλό μας είναι στην Καμάρα. Εκεί είναι το μάτς. Εκεί είναι ο μεγάλος αγώνας. Εκεί πρέπει αυτό όσο ακριβώς. Εννοείται ότι δεν μπορεί να είναι όλος ο λαός εκεί. Όσοι μπορούν όμως. Έγινε πολύ γρήγορα, Κώστα, αυτό. Αυτά θέλουν προετοιμασία, θέλουν προγραμματισμό. Αλλά μέσα από τα social media, μέσα από τις εκπομπές μας, καλούμε όλο τον κόσμο. Θα είμαστε εκεί σήμερα. Πρέπει να είναι μαζική η προσέλευση. Από τη μεριά μου να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και επίσης τα αδέρφια που ταξιδέψανε από Λονδίνο χθες Σαραγώσα και ανεβάσανε τα δύο τα πανό. Έβε. Εκεί στον μπασκετικό πάω. Δεν ξέρω, τα είδες. Ναι. Δεν είδα. Όχι. Αλλά μπράβο τους. Μπράβο τους. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι, έτσι. Αυτό που λέει έτσι, το σύνθημα. Έτσι ακριβώς. Και τίποτα. Οι αγώνες κερδίζονται στους δρόμους. Από ακριβώς. Το λαό. Και όχι στα δικαστήρια και στα χαρτιά. Και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει πάρα πολλούς. Έτσι. Μα έτσι έμαθε τόσα σήμερα χρόνια. Σήμερα θα είναι άλλος ένας. Έτσι έμαθε τόσα χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Σε χαιρετώ, Κωστάκι και... μου. Πες τι θες. Κάτι ήθελες να πεις. Εμείς σε διακόψω. Πες. Αυτά. Καλή συνέχεια. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Θα πάρω για να ακούσω και το επόμενο μισάωρο. Φιλιά στο Λονδίνο. Φιλιά. Γεια. Απολογούμαστε για το εξωτερικό σήμερα. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Έλα καλημέρα. Καλώς το ναι. Κωστή μου, θα μ' αφήσεις να ολοκληρώσω, δεν θα με διακόψεις. Τζάμπα χρόνο τρώσω τώρα. Τζάμπα χρόνο τρώσω. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει κάνει ο Ζαγοράκης, εάν το φτιάνανε οι 10 εγώ θα πω, από τη Θεσσαλονίκη, τι φοβηθήκα να τους διαγράψει, τολμούσε. Εάν γινόταν το αντίθετο με το Μαρινάκι, οι βουλευτές του Πειραιός, θα το στηρίζαν ή δεν θα το στηρίζαν. Σούζα, όλοι σούζα θα καθόντουσαν. Σούζα όλοι, ε. Αλλά πλάκα. Και τώρα διαμαρτύρεσαι και φοβάστε να κυκλοφορήσετε. Όχι, να μην φοβάστε κύριοι. Εμείς σας το έχουμε αποδείξει και το 17 που μας κλέψανε το πρωτάθλημα και δεν μιλήσαμε καθόλου. Λοιπόν, τώρα πάμε στην άλλη την περίπτωση. Συνομήλικοί μου, αδέρφια μου, παιδιά μου, μικρότερη στην ηλικία σου, Κωστή και πιο μικρή. Όλοι σήμερα στις 6 ώρα στην Καμάρα και δεν είναι λίγοι οι μέρες οι οποίες οργανώθηκε γι' αυτό. Με το Ζαγοράκι, με το Γελαδάρι, την υπόθεση αν θυμάστε σε 48 ώρες 18.000 ήμασταν κάτω. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας και θα είμαι πρώτος εκεί κάτω από τις 3.30. Αυλάρα θα το ξέρετε. Θα σας περιμένω εκεί στην Παναγία Δέχτια μαζί με τον Τσατσαρό, θα τον πτάξω να τον βρω. Παυλάρα μου. Εκεί θα είμαι μαζί σας. Όσο για τους ποδοσφαιριστές, ένα τελευταίο και κλείνω. Είσαστε αμοιβόμενοι, επαγγελματίες. Κάντε αυτό που ξέρετε όπως το 17. Κάντε αυτό που ξέρετε όπως το 17.
Την Κυριακή αυτό θέλουμε να κάνετε. Πληρώνεστε και εμείς εδώ είμαστε και ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Εμείς θα καθαρίσουμε για την ομάδα. Όχι εσείς. Εσείς δεν έχετε ανάγκη κανέναν. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Παυλάρα μου. Και τον Παναθηναϊκό να κερδίσουμε. Θα τα πούμε εκεί, στην Καμάρα. Θα τα πούμε από κοντά. Φιλιά, 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 φιλιά. Θα πούμε για το ματς, παιδιά, καταλαβαίνετε. Όπα, έπεσε εδώ. Πολύ περισσότερο. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια και χαρά, καλή σου μέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί, καλώς το φιλάρετο. Έλα, αδερφέ μου, σε ακούω. Ας πω λοιπόν ότι επειδή γίνεται πολύ κουβέντα, πάρα πολύ, για το με τι σκορ αποφασίστηκε και επειδή ουσιαστικά το έχω ακούσει από δύο διαφορετικές εκπομπές και μάλιστα και από το κρατικό από την ΕΤΡΙΑ 27 του μηνός, όχι χθες, προχθές. Ναι. Η ΕΤΡΙΑ στις 6 ώρα, 6 και 4 έχει μια αθλητική εκπομπή. Εκεί λοιπόν το είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα ότι ήτανε 2-3 και επίσης στον Θωμαΐδη πάλι 2-3 υπόθηκε. Δεν ξέρω γιατί επιμένουν στο 4-1. Και το άλλο είναι αν είναι δεσμευτικό ή όχι αυτή η γνώμη που βγάλανε, η γνωμοδοτική επιτροπή. Είπε ξεκάθαρα λοιπόν ο Σημειοφορίδης, δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων. Και θα ήταν περίεργο κάποιος που δίνει την άποψή του, τη γνώμη του, να πρέπει σώνει και καλά ο άλλος που θα δικάσει να έχει δεμένα τα χέρια. Ναι. Δηλαδή θα είναι τραγικό, μα την αλήθεια, τότε γιατί να δικάσει ο άλλος. Άμα έχεις μια απόφαση η οποία είναι δεσμευτική, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι ξεκάθαρο ότι από εκεί και πέρα απλά λες αυτό που είπαν οι άλλοι. Άρα το παιχνίδι αυτό, το ότι είναι δεσμευτική και το ότι σώνει και καλά, ήταν συντριπτική η κατάσταση, είναι παιχνίδι εντυπώσεων. Και το άλλο είναι, γιατί δεν τα λένε όλα, υπήρχαν 14 κανονικά αυτοί που θα δίναν τη γνώμη τους. 7 κανονικοί και 7 αναπληρωματικοί. Ναι. Και πήρε ο Αβγενάκης, σουτάρισε αυτούς που δεν ήθελε. Ναι. Από τι δεν ήθελε, κάποιον. Το Πανεπιστήμιο. Μπράβο, κάποιον λοιπόν. Δύο που, έτσι. Συγγνώμη, κάποιον συγγνώμη, που ήταν στην Ξάνθη. Φιλάρετε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Να πω το εξής. Δεν είναι δικαστές. Αυτοί δεν είναι δικαστές. Είναι καθηγητές. Είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Επειδή κάποιος είναι. Τεχνοκράτες είναι που θα δώσουν τη γνώμη. Ναι. Αλλά πώς είναι δυνατόν να σουτάρεις αυτόν από την Ξάνθη και να φέρνεις τον άλλον από τον Πειραιά. Πάνε και φέρανε από την Κρήτη, άμα είσαι και κριτικός που λες. Αλλά όχι από τον Πειραιά που ζει και μένει εκεί πέρα. Δηλαδή είπαμε ότι αυτοί που μένουν σε κάποια μέρη έχουν κάποιο προβληματάκι. Εφόσον υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες από πίσω, έτσι. Γιατί οι δικοί μας εδώ στη Θεσσαλονίκη άρχισαν να ορίονται και φάνηκε η φωνή τους όταν τι έγινε, απλά πετάχτηκαν κάποια χαρτιά και γράφηκε κάτι σε ένα τοίχο. Αυτό είναι βία. Δεν είναι βία του αρχηγού τους που είπε ότι αν σε περίπτωση δεν κάνετε αυτό που σας λέω θα σας πετάξω έξω. Ακριβώς. Εντάξει, αυτό δεν είναι βία. Εντάξει, παιδιά, τώρα συγγνώμη κιόλας. Ένα σύνθημα σε ένα τοίχο, δηλαδή τώρα θα πούνε τι, ότι είναι εγκληματίες αυτά τα παιδιά. Σήμερα δικάζεται. Σήμερα δικάζεται, φίλε. Σήμερα δικάζονται αυτοί οι οποίοι έχουν συστήσει συμμορίες. Έτσι. Ναι, ας βρούνε λοιπόν τους καπετάνιους από τα ακυβέρνητα καράβια, ας κοιτάξουν να δουν τι έγιναν όλοι οι μάρτυρες, φίλε. Αυτά είναι εγκλήματα. Όχι ένα σύνθημα σε ένα τοίχο. Τώρα θα μας πούνε τι οι ηθικολόγοι θα μας κουνήσουν πάλι το δάχτυλο. Είπαμε καμία βία εξ αρχής. Εγώ ένα βιντεάκι που είδα τα παιδιά μιλούσαν μεν. Μιλούσαν στην επίσκεψη με υψηλούς τόνους. Κανένας δεν παρεκτράπηκε, ούτε καν βρισιά δεν είπαν. Είμαστε λέει σαραντάριδες, οικογενειάρχες, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες. Τα αφήσαμε και ήρθαμε εδώ. Γιατί βάλατε την συνυπογράψατε σε αυτή την κλοπή. Και μετά θέλετε να κυκλοφορείτε στην πόλη και να μας κάνετε χαιρετούρες. Αυτό είπαν, φίλε. Δεν είπε κανένας τίποτα. Τουλάχιστον από όταν αυτά που είδα. Είναι η προπαγάνδα η τεράστια, γιατί αν θα πας πάλι στην αθλητική Κυριακή, της εκπομπής δηλαδή που πέρασε, θα δεις ότι είπαν
ότι αυτοί που κάψανε και ρημάξανε κάτω στο ΆΚΑ ήταν αναρχικοί, λέει, την ώρα που πεζόταν ο αγώνας. Κάποιοι αναρχικοί μαζευτήκαν έξω από το γήπεδο. Δεν ήταν αεξίδες. Okay. Εντάξει. Okay. Έτσι είπανε τη λέξη οι τύποι εκεί πέρα στην Αθλητική Κυριακή. Ενώ εμείς είμαστε μαο-μαο. Αυτή είναι η διαφορά και το έχουν έτοιμο στο στόμα τους. Δεν εκβιαζόμαστε, λέει. Κάτσε ρε φίλε, δεν εκβιάζεσαι, αλλά εκβιάζεις. Αφήστε, λέει, τους εκβιασμούς. Αν θεσώνει και καλά, πας η θυσία να υποκύψει ο άλλος που έχει ψηφιστεί από το λαό. Και πρέπει σώνη και καλά να υπακούσεις ό,τι λες εσύ. Ακριβώς. Υπάρχει πολύ ωραία και χαρά και πραγματικά ας είναι έτοιμοι τουλάχιστον οι οργανωμένοι να περιφρουρήσουν. Φυσικά. Και να μπορέσουμε. Φυσικά. Να κάνουμε αυτό που πρέπει. Φυσικά. Το απόγευμα. Φυσικά. Οποιοσδήποτε παρισφρήσει για να αμαυρώσει αυτό που πάμε να κάνουμε σήμερα είναι εχθρός. Ρίχνει νερό στο μήλο αυτών που θέλουν σήμερα να μην είναι ένα συλλαλητήριο εκοφαντικό. Πάμε να κάνουμε αυτό που πρέπει με τον τρόπο που πρέπει. Οποιοσδήποτε σκεφτεί ή δεν μπορεί να συγκρατηθεί κτλ. Ας μείνει σπίτι του αν έρχεται για να σπάσει ή για να μας κυλιδώσει το συλλαλητήριο. Ξεκάθαροι είμαστε. Ξεκάθαροι, παιδιά, όλοι έχουμε νεύρα, όλοι είμαστε τρελαμένοι, όλοι έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Αλλά κρατιόμαστε. Έλεγα χθες ένα πολύ φίλο μου στο Ανόβερο. Αν έλεγα αυτά που θέλω που μου βγαίνουν από μέσα μου στο μικρόφωνο, θα πήγαινα φυλακή. Θα μου το κλείνανε. Θα την κλείνα την εκπομπή. Αν έλεγα αυτά που θέλω να πω. Με τον τρόπο δηλαδή. Λέω αυτά που θέλω, αλλά βάζω ένα χειρόφρενο για να μην πω πράγματα που... Γιατί σας είπα, μας μετράνε και την κουβέντα μας. Υπέροχη απάντηση από τον ΠΑΟ, γιατί... Ο Ολυμπιακός την αποδέχτηκε 100% τη συνάντηση της Σουλούκου με τον Τζουγανάτο. Να, λέει, πήγε για γνωμοδότηση και πήγαν να πούν για κοιλίδες και απάντησε ο ΠΑΟΚ. Τα σκυλιά της Δαλματίας και του Πειραιά δεν δικαιούνται να μιλάνε για μαύρες κοιλίδες. Μόλις ομολόγησαν τη συνάντηση με Τζουγανάτο. Η συνέχεια στις σχέσεις Φαραντούρη-Τζουγανάτου. Αν νόμισαν αυτοί εκεί κάτω ότι αυτή τη φορά θα μείνει απαθής ο οργανισμός, ότι θα δεχτεί άλλη μία φορά το βιασμό της νοημοσύνης, την κλοπή, έτσι θελικά κάνουν μεγάλο λάθος. Πλανώνται πλάνη νυκτράν. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Όχι, πάμε στον επόμενο. 2310-287-888. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, Γιώργο. Όπω πήρα τελευταίο, θα φύγω. Δεν πειράζει. Έλα, Γιώργο μου. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην τωρινή Ελλάδα τη Δημοκρατία, με το να αλλάζουν οι υπεύθυνοι, δεν συνέβησαν ούτε επί 7 ετίας. Ντροπή στη Νέα Δημοκρατία. Επί Χούντας, ναι. Ακριβώς. Ούτε επί Χούντας συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Ποιος είναι ο κύριος Αβγεντάκης που αλλάζει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι να διεκπαιρώσουν μια υπόθεση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ντροπή. Τέλος πάντων. Παιδιά, σήμερα η ώρα 6. Ούτε γόπα θα πετάξουμε, ούτε άδειο πακέτο τσιγάρα. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, όμορφοι, ωραίοι. Θα κάνουμε την πορεία μας, θα φωνάξουμε τα συστήματά μας. Φυσικά. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Είναι ακριβώς, μόνο μία από τις, μία από και τις δράσεις και από τις... Και θέλω από τους υπεύθυνους σεκιουριτάδες, οι οποίοι θα παραβρίσκονται στο γήπεδο, να μην αφήσουν κανείς γαλάζιο, Θεσσαλονικιό, να εισέλθει δεν νομίζω ότι θα. Δεν νομίζω ότι κανένας... Μετά να από... να μην τολμήσουν να μπουν μέσα στον ναό μας. Κανένας. Γιώργο κανένας. Μου, μετά από τη χθεσινή ψηφοφορία, όλοι τους διάλεξαν πλευρά. Ξεκάθαρο. Τι, πρώτα το κόμμα. Βεβαίως, πρώτα το κόμμα. Βεβαίως. Σεβαστό. Θέλετε πρώτα το κόμμα.
έτσι και την πειθαρχία σε αυτό που διέταξε ο αρχηγός σας. Έτσι. Όχι όμως στραβές και λοξές ματιές στη δεξαμενή, στη δεξαμενή του ΠΑΟΚ. Τέλος. Τελειώσανε, φίλε, τελειώσανε. Δεν ξεχνά. Όπως είπε και ο φίλος μου ο Παυλάρας, προς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα παίξουν την Κυριακή, να σκεφτούν ότι πάνε να τους πάρουν ακόμη ένα πρωτάθλημα. Αυτό να μπει καλά να τους κλέψουν, να γίνει κλοπή. Ακριβώς. Να δοθεί, να δοθεί με μετροπολογία το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Αυτό τώρα ακριβώς. Βγήκε το Φασούλη του άλλο ότι η τιμωρία, η αφαίρεση μπορεί να πάει μην, του χρόνου. Μην το πιστεύετε τίποτα. Μέχρι το απόγευμα, μέχρι τις 6, διάφορα θα βγάλουν για να διασπάσουν, φίλε, ακριβώς τη γροθιά. Και να μας κάνουν να ξεσηκωθούμε. Ναι, όσοι επίσης... Ναι, έτσι, έτσι, Γιώργο. Η πορεία μας θα είναι ειρηνική. Φυσικά. Όσοι επίσης πίστεψαν ότι με την Κολοτούμπα και την τροπολογία αυτή, τι θα πούμε τώρα, όχι ευχαριστούμε που δεν μας ρίξατε, ότι δεν θα έρθει ο κόσμος συλλαλητήριο από αυτό, ίσα ίσα, με αυτό που κάνατε, πήγατε να διορθώσετε το λάθος με ένα άλλο λάθος. Συνήθεια που είμαι και έχω ζήσει, ακούγομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, η πορεία μας να είναι ειρηνική, όπως είχε κάνει, αν και δεν είμαι καθόλου προς την, προς την αριστερά, όπως είχε κάνει ο μεγάλος Λαμπράκης στην πορεία ειρήνης, που είχαν μαζευτεί από όλα τα πέρατα του κόσμου. Έτσι θέλω να γίνει και η σημερινή μας πορεία, παιδιά. Καμία, τίποτε, ούτε μία γόπα, ούτε ένα άδειο πακέτο τσιγάρα θα πετάξουμε δεξιά και αριστερά. Μας την έχουν στημένη, μας την έχουν στημένη για να γίνουν έκθροπα. Ευχαριστώ. Γεια σου Γιώργο μου. Γεια, γεια. Πάμε. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη μου, περιμένετε, γεια είναι πολλές γραμμές. Έλα αδερφέ μου, έλα. Καλώς τον. Γεια σου Κωστή, τι κάνεις. Γεια σου, Θανάση, εσύ. Εγώ. Έλα δικηγόρε μου. Καλώς την Ξάνθη. Λοιπόν, όλο αυτό το οποίο έχει γίνει Κωστή μου, ξέρεις πώς το ονομάζει όλος ο νομικός κόσμος. Αβγενάκης Γκέιτ. Η θεσμική εκτροπή του κύριου Αβγενάκη. Ναι. Σύμφωνα με το νομικό, ισχύο νομικό πλαίσιο που έχει γίνει του κυρίου Βασιλιάδη, οποιαδήποτε αλλαγή των μελών στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έπρεπε να περάσει πρώτα από το Τμήμα Μορφωτικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Ναι. Πράγμα που το παρέκαμψα. Καλά, αφού κάνουν, αλωνίζουν, ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουν. Πρώτον. Τους αλλάζεις με δύο καθηγητές πανεπιστημίου που ουδέποτε σχέση, ουδεμία σχέση έχουν με εταιρικό δίκαιο. Ακριβώς. Καμία σχέση. Καμία. Καμία σχέση με το εταιρικό δίκαιο. Ο νόμος τι ορίζει, πρώτο και δε, ότι απαγορεύεται συγγένεια πρώτου και δευτέρου βαθμού. Τρίτου βαθμού δεν απαγορεύεται καθόλου. Ακριβώς. Θα μπορούσε ο ίδιος να πάει να πάρει την Ξάνθη. Ο ίδιος. Ο ίδιος θα μπορούσε να πάει. Όλο αυτό όμως, για ποιο λόγο γίνεται, για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα άλλης ομάδας. Και για να υπάρξει αποπροσανατολισμός. Θανάση μου, δικηγόρε μου, σήμερα ξεκινάει αυτή η δίκη, το καταλαβαίνεις. Ότι είναι χωμένη βαθιά μέσα στην αμαρτία. Ακριβώς, ναι, ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Για τον Ολυμπιακό, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για τον Ολυμπιακό λέμε. Γιατί όλα αυτά τα οποία γίνεται και σε συνάρτηση με τις δηλώσεις της κυρίας Μαρούπα, τι είχε πει, ότι υπάρχουν σκιώδες σχέσεις μεταξύ Ολυμπιακού, Λάρισας και Άρη και Νόβα. Άρα ο υποβιβασμός που υπάρχει για τον Ολυμπιακό, που έπρεπε να υποστήκει ο Ολυμπιακός μαζί με τη Λάρισα και τον Άρη, θα τσουπ, γίνει... Ακριβώς. Λέω, δεν άλλαξε, δεν άλλαξε για μας αυτό. Δεν μας αφορά, το λέω, δεν αφορά σε εμάς, για να το πω μάλλον συντακτικά πιο σωστά. Δεν αφορά σε εμάς γραμματικά, να το πω σωστά. Δεν μας απασχολεί, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν υπάρχει λόγος. Κανένας αυτή η τροπολογία. Δεν μας απασχολεί. Για άλλους έγινε. Για άλλους έγινε και απλώς προσπαθούν να κυλιδώσουν το όνομά μας. Ακριβώς. Δεν θα γίνει.
Γι' αυτό πάμε σήμερα 6 ώρα στην Κάμαρα. Σε χαιρετώ, δικηγόρε μου. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε, καλημέρα. Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Άκη. Καταρχήν, ο Θανάσης νομικός είναι. Δικηγόρος, βεβαίως. Λοιπόν, δεν μας είπες, ρε Θανάση, όμως, αφού είσαι νομικός, αυτό που ψηφίστηκε χθες, η FIFA, άμα το εγκρίνει, γιατί πρέπει να το εγκρίνει. Άρα εδώ πέρα είναι πατάτα αυτό που έγινε. Για τα μάτια του κόσμου, έτσι. Κωστή, το είπε κανένας αυτό, το ξέρει κανένας. Από την αρχή λέμε ότι είναι όλο όχι, άμα δεν δε το εγκρίνει αυτό η FIFA, γιατί είναι το αυτοδιοίκητο, έτσι. Να τα λέμε όλα εδώ πέρα. Ναι. Κάτσετε το και θα δείτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πριν 3 μέρες το είπα εγώ ότι συναντήθηκαν όλοι αυτοί. Εμείς τα ξέραμε αυτά και τα ξέρουμε κι άλλα έχουν βγει. Πρόσεξε, κι άλλα ξέρει πάει πάω. Στο λέω. Κι άλλα θα βγουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στους βουλευτάδες μας. Κωστή. Σε ακούω, σε ακούω. Τα ονόματα πρέπει να αρχίσετε να τα λέτε, όχι μόνο εσύ. Καλά πλάκα κάνεις. Εδώ έχουν αναρτηθεί στον τοίχο κάθε μέρα τα λέει. Κάθε μέρα. Επειδή εγώ τους γνωρίζω πολύ καλά, είναι αυτό που λες εσύ. Το σκατό έχει φτάσει στην κάλτσα. Να κάνουμε ανάγνωση, λοιπόν, δηλαδή τα ονόματα υπάρχουν στον τοίχο συνέχεια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οδηγούμε ανθρώπους να πάνε να χτυπήσουν ή να δημιουργήσουν έκτροπα ή να χρησιμοποιήσουν βία. Ναι. Είμαστε όλοι. Δεν μιλάμε για βία. Άσε να το λέω εγώ. Άσε να το λέω εγώ. Έτσι, γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να το λέμε. Οι επισκέψεις όπως έγιναν εχθές. Με έντονη φωνή να καταλάβουν ότι δεν είναι για μια ακόμα φορά. Εντάξει, μωρέ, δεν περάσει. Κωστάκη Καραμαλή, Καλαφάτη, Γιουλέκα, εσείς που το παίζετε δεξί, γιατί εμείς είμαστε πιο δεξί από εσάς. Τώρα αυτό γιατί, να σου πω κάτι. Τι δουλειά έχει αυτό τώρα, ποιος είναι πιο δεξιός. Όχι, ξέρουν αυτοί. Αυτοί νομίζουν οι δυο. Μα δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα, αν είσαι πιο δεξιός από το δεξιό. Άστο αυτό. Χάνεις καμιά φορά. Μεγάλη... Μα το χάνεις τώρα τον δρόμο. Πες αυτό που θες, χωρίς ποιος ναι, είναι. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια να έρθει το ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Ωραία, αυτό κάνουνε. Πες αυτό που θέλεις. Δεν χρειάζεται. Ποιος είναι πιο δεξιός και πιο αριστερός. Δεν αφορά τον κόσμο, Άκη μου, τι πιστεύεις και τι ψηφίζεις. Αφορά Κωστή. Δεν τον αφορά. Γιατί εγώ είμαι όλη η μέρα στη γυρά. Κάνουν κάθε μέρα διάφορα. Ωραία, πες αυτό που θες, αλλά δεν χρειάζεται γιατί και άλλη φορά το έχεις πει. Εγώ είμαι δημοκράτης και εγώ είμαι δεξιός. Και δεν λέω για μένα. Εγώ έχω σταματήσει να τους ψηφίζω. Τελείωσε κανέναν. Ωραία, πες αυτό που θες. Δεν απασχολεί τον κόσμο αν είσαι πιο δεξιός από αυτούς. Απλά ο κόσμος πρέπει να ανοίξει τα μάτια του και να καταλάβει πλέον πού είμαστε. Αυτά τα λέμε εδώ και καιρό. Δεν λέμε. Για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα την έχουν φάει, τελείωσε παιδιά, την έχουν καταστρέψει. Τώρα μόνο η ομάδα μας έμεινε. Τίποτα άλλο. Πάνε να καταστρέψουν και εμάς. Ήδη άρχισαν. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Λοιπόν, πρέπει να παραιτηθούν αυτοί όλοι οι βουλευτές, να εξτρατοποιηθούν, να μην χάσουν και το μισθουλάκο τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ξέρεις. Υπάρχει περίπτωση. Μόνο έτσι θα φύγει αυτή η κυβέρνηση. Έτσι θα φύγει. Υπάρχει περίπτωση να γίνει, το είδες. Χθες ήταν η ευκαιρία να πούνε κύριοι, εμείς αυτό που στήσατε δεν το ψηφίζουμε εδώ. Θα τους κάνουμε εμείς να παραιτηθούν από αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά Κωστή. Έγινε. Και σήμερα όλοι εκεί. Κάτω. Αυτό, 6 ώρα. Φιλιά. Πάμε. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι συνονόματός σας. Ωραία, μπορείτε ενικό αν θέλετε, ενικό. Ναι, είμαι ένας συνταξιούχος δάσκαλος. Α, ωραία, σαν τον μπαμπά. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά που λέτε, είμαι μαζί σας. Χαίρομαι. Αλλά αυτό το οποίο συνέπει σήμερα είναι τρομερό και είπατε κάτι, μακριά να τους απομονώσουμε και να μην τους αφήνουμε να κοιτάζουν λοξά. Ο κύριος Γιουλέκας θα πάει στις εκκλησίες σήμερα, είναι θρησκευτική γιορτή. Έφτασαν στο σημείο οι θεοσεβούμενοι των τριών ιεραρχών να καταργήσουν αυτή τη θρησκευτική εορτή με τη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος έφτασε στο σημείο να πει ότι είναι οι τεμπέληδες δεν δουλεύουν σήμερα, και έβλεπα σήμερα πρωί 38 χρόνια υπηρέτησα την παιδεία. Κάθε πρωί τέτοια μέρα ντυνόταν τα παιδάκια με τα καλά τους ρούχα, παίρναμε τη σημαία, πηγαίναμε στην εκκλησία, γίνονταν οι λόγοι και σήμερα καταργήθηκε και τα παιδιά. Λέω στα εγγονάκια μου, αύριο είναι γιορτή. Τι γιορτή, παππού, μάθημα έχουμε. Ναι. Φανταστείτε σε ποιο σημείο έφτασαν να καταργήσουν τη γιορτή των τριών ιεραρχών.
και όλοι αυτοί οι θεοσεβούμενοι και οι άλλοι άθιοι που λέγανε ότι θα την καταργήσουν. Ναι. Κατήργησε αυτή η Υπουργός Παιδείας το θρήσκευμα, την ηθαγένεια στα απολυτήρια και τα του Λυκείου και του Γυμνασίου, στα απολυτήρια του Δημοτικού Σχολείου. Ναι. Αύριο θα καταργήσουν τη γιορτή των Χριστουγέννων, να δω τι θα πει τότε ο Αρχιεπίσκοπος. Πάλι για τους Τιμπέλιδες θα είναι, αφού κάνουν γιορτή εκείνη την τα ημέρα. Πούμε όμως αυτά, δάσκαλέ θα καταργήσουν τη γιορτή την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Θα μας πούνε χρυσαυγίτες, θα μας πούνε φασίστες, θα μας πούνε ακροδεξιούς. Όταν μιλάμε αυτό φτάσαμε, για τέτοια αυτό θέματα, όταν μιλάμε αυτό για την φτάσαμε, πατρίδα λοιπόν, και τη θρησκεία μας, αμέσως, τι έγινε, χρυσαυγίτης, ξέρω εγώ, ακροδεξιός, φασίστας. Άμα τα πούμε, και όταν κάνουμε μιλάμε πίσω και τους δίνουμε το έδαφος τους. Κάνουμε πίσω, αν ενόχλεται επομένως, να καταργήσουν καμία τη θρησκεία, να καταργήσουν την πατρίδα. Εγώ στις 25 Μαρτίου περιμένω τώρα να καταργηθεί και 25 Μαρτίου που πηγαίνουν τα παιδιά με τις σημαίες και οι παρελάσεις όλα θα καταργηθούν. Γιατί είναι στο πρόγραμμά τους μέσα, σίγουρα, και θα πούν οι τεμπέλιδες δεν δουλεύουν. Και μάλιστα διχάστηκαν οι γονείς. Να ακούτε στα σχολεία που πηγαίνουν οι γονείς να λένε πραγματικά έχουν δίκιο βρε, δεν δουλεύαν οι δάσκαλοι, το κάνανε οι δάσκαλοι για να δουλεύουν. Δάσκαλέ μου, αν βγούμε έξω σήμερα στους δρόμους και ρωτήσουμε χίλιους ανθρώπους πόσοι ξέρουν ότι οι τρεις ιεράρχες ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Νατζιατζινός, ή θεολόγου. Πόσοι το ξέρουν. Χίλιους ανθρώπους. Πόσοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες και τι έκαναν, τι πρόσφεραν αυτοί. Τι έκαναν κοιτάξτε οι πατέρες. Να δείτε, σίγουρα δεν θα το ξέρουν, αλλά το ότι εμείς πρέπει να τα λέμε και το ότι πρέπει μένουν. Κάποτε είχα ακούσει από τον Άγιο Παΐσιο να λέει, βάλτε τα υλικά εσείς και να πέσει το οικοδόμημα, μια πολύ σωστή υπόθεση, θα υπάρχουν τα τούβλα απλώς όπως ήταν, την άκουσα από τον ίδιο όταν το έκανα την ερώτηση, ναι, και να πέσει το οικοδόμημα θα υπάρχει η άμμος, οι πέτρες, τα τούβλα και θα ξαναχτιστεί. Αν δεν υπάρχει τίποτε και τους κάνουμε τελείως, τους ξεγράψουμε, δεν θα και τότε θα διαλυθούμε. Αυτοί πέτυχαν αυτό το σκοπό τους, ήθελαν να σιγά σιγά, μπορεί να μην τους ξέραν, αλλά δεν υπήρχε σχολείο από νηπιαγωγείου μέχρι λύκειο να μην τους λένε για τους τρεις ιεράρχες. Και εσείς, ίσως τα ξεχνούσατε αφού δεν σας ενδιαφέρει όταν ήσταν νεότεροι. Ναι. Τώρα όμως τα ζείτε μέσα και τα λέτε. Και τα παιδιά όταν τα διδαχθούν θα τα ξεχάσουν πάλι. Θα αντιδράσουν, αλλά θα έχουν κάποιες βάσεις. Σήμερα δεν βάζουμε βάσεις, εμείς τους ξυλώνουμε τα θεμέλια. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Με σεβασμό. Και αν οι φωνές, πρέπει να πυκνώσουν οι φωνές επάνω στη θρησκεία. Και οι ίδιοι δεσποτάδες, όταν ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος λέει οι τεμπέλιδες δεν δουλεύουν, θα πω, να δω τι θα μου πούν οι δεσποτάδες τα Χριστούγεννα όταν θα καταργηθεί η γιορτή. Να είστε καλά, δάσκαλέ μου. Πάρα να είστε πολύ καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Τα έχουμε πει πολλές φορές και πάντα χρειάζεται να βάλω την υποσημείωση ότι δεν ανήκουμε, δεν είναι πολιτικός ο λόγος που όταν μιλάμε για την πατρίδα, για τη σημαία, για τη θρησκεία. Απλά κάποιοι το καπηλεύτηκαν, το έκαναν ένα με την ακραία τους αντίληψη και ιδεολογία, αν μπορεί να υποθεί ιδεολογία. Έτσι. Και καπηλεύτηκαν και τη σημαία και την αγάπη για την πατρίδα και τον εθνικό ύμνο και την εικόνα και το σταυρό και τη θρησκεία. Και μόλις τα πίσω, τι ακροδεξιός, φασίστας, ποιος, από πού προέκυψε αυτό. Έλα να πάμε γιατί έχουμε γραμμές, χαμός γίνεται. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσο, έλα αγόρι μου, έλα αδερφέ μου. Θα συμπληρώσω τον προηγούμενο τον κύριο και θα πω ότι από τα υλικά όλα τελικά που βάλαμε, μόνο τα τούβλα μας μείνανε και αυτά τα τούβλα μας κουνάνε το χέρι τώρα. Ακριβώς. Κατάλαβες τι γίνεται, Κωστή. Ακριβώς. Οι δοσίλογοι όλοι που ψηφίζανε και ψηφίζουν με μεγάλη ευκολία τα μνημόνια που καταστρέψανε αυτόν τον τόπο, ανεξαρτήτως κόμματος, να τα λέμε όλα δηλαδή, μην ξαφνικά τώρα βγάλουμε και Παναγίες στους προηγούμενους, γιατί και με τους προηγούμενους εκλάπησε αντίστοιχα ένα ακόμα πρωτάθλημα. Το λέμε συνέχεια. Συνέχεια. Έτσι, μπράβο. Όποιος θεωρεί ότι επειδή κάνουμε κριτική σε αυτούς, ευλογάμε ή να πούμε νοσταλγούμε τους προηγούμενους, κάνει μεγάλο λάθος. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό, έτσι. Ξέρουμε τι κάνανε οι προηγούμενοι. Και με το όνομα και με την ομάδα και με τα κλαμμένα πρωταθλήματα. Ξέρουμε, δεν ξεχνάμε. Έτσι, δεν αγιοποιούμε τους προηγούμενους επειδή κριτικάρουμε. Όλοι. Συνένοχοι, όλος ο αθλητικός κόσμος και όχι μόνο είναι σε ομοιρία ενός Μπερλουσκόνη
Μάλιστα. Να το ξαναπώ. Μπερλουσκόνη. Βάζεις και μια πάπα. Ναι. Όχι, λέω, επειδή κάνει διακοπές λίγο το τηλέφωνο, γι' αυτό το ξαναείπα, μην νομίζεις. Και επειδή θέλει να τους λοιπόν. Κάνει σκόνη όλους. Γι' αυτό. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, λοιπόν, είναι υπό τις εντολές αυτού του Μπερλουσκόνη, λοιπόν, οδηγείται και λειτουργεί αυτός ο πολιτικός θίασος και πάμε λοιπόν και στις μαριονέτες εδώ πέρα που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο που για το Μισθουλάκο και για τη Θεσούλα να πούμε ξεπουλάνε τα πάντα, αλλά δεν πειράζει, σε αυτή την πόλη ζούνε με ειρηνικό τρόπο πάντα, θα βρίσκουν τον κόσμο συνέχεια μπροστά τους και που θα πάει κάποια στιγμή μην νομίζεις και όσο πιέζεις μια κατάσταση στο ψυχολογικό κομμάτι και έχοντας το άλλο στο αίσθημα της ενοχής, γιατί μην νομίζεις όσο και άνετε ό,τι και να λένε μέσα τους πραγματικά ξέρουνε αν αυτό που κάνουνε είναι ηθικό, νόμιμο και, φυσικά, και σωστό. Φυσικά, εννοείται, εννοείται. Κάπου βαθιά υπάρχει μια τσίπα θαμένη για να καταλαβαίνουν τι κάνουν, έτσι. Νομίζω δηλαδή, δεν ξέρω, έτσι λέω. Είναι αδύνατο να συμβαίνει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα στα τελευταία 3 χρόνια να ξανασυμβαίνει δεύτερη φορά αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Μόνο... Είναι αδύνατο ναι, αυτό ναι, το ναι, πράγμα. Ναι, 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 ναι. Αλλά πραγματικά ρε Κωστή, ξέρεις τι με κάνει εντύπωση. Πρέπει και εμείς σαν κόσμος, σαν οργανισμός, σαν ομάδα, σαν σύλλογος, πες το όπως θέλεις, πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους που να μπορέσουμε και αυτούς να τους χτυπήσουμε αντίστοιχα και να τους πονέσουμε εκεί που πραγματικά θα τους τσούξει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει αποδειχτεί και ιστορικά ότι και οι πορείες και οι διαμαρτυρίες και όλα χρειάζονται, αλλά είναι συνεπικουρούμενα και είναι, μάλλον είναι επικουρικά όλα αυτά λειτουργούν. Πρέπει να βρεις στον πυρήνα να τους χτυπήσεις. Και κυρίως να προλάβεις πράγματα. Να προλάβεις. Ακούω παράπονα πολλά για το πώς θα το προλάβεις όλο αυτό. Ναι, παιδιά, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Για το νομικό επιτελείο που πρέπει να είναι πιο έτοιμο, πιο πριν, δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι και... Πάνω στη μούρλα μας, στη στεναχώρια μας... Λέμε και εμείς, λέμε Τάσο, βλέπεις τι γίνεται, παιδιά. Πάνω στη μούρλα μας και στη στεναχώρια μας, μη βάλουμε κατά δικαίων και αδίκων, δηλαδή να προβλέψεις τι, να γίνεις μάντης το τι φουστιά σκέφτεται όλο να σε κάνει. Δηλαδή όταν οι άλλοι έχουν μέσα στα πόδια τους όλο το κράτος και το κουμαντάρουνε και εσύ είσαι 500 χιλιόμετρα μακριά και όχι μόνο εσύ αλλά και οποιοσδήποτε άλλο μέρος έξω από τα κέντρα αποφάσεων, τι μπορείς να κάνεις παραπάνω όταν θα είσαι αντιμέτωπος με τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Έγινε Τάσο, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Θα τα πούμε εκεί, θα τα πούμε. Παρακαλώ μην καλείτε άλλο αυτές οι γραμμές που είναι μέσα γιατί έπρεπε ήδη να είχα πάει σε διάλειμμα. Ναι! Μήπως γνωρίζετε τι είναι όλο αυτό που στήθηκε Κωστή για να πάμε εμείς σήμερα στην Καμαρά? Για πες. Είναι στήθηκε μια σκευωρία, ένα ψέμα. Από την αρχή γνωρίζανε αυτό με την Ξάνθη τι είναι. Ναι. Τι εννοώ, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Κάποια λέει κάτι για μένα, θα αναφερθώ για μένα να μην παρεξηγηθούμε έτσι. Λέει για μένα κάτι, οτιδήποτε. Εωρείται στον κόσμο. Το συντηρούν και κανένα δυο και βγαίνει μια απόφαση ότι ξέρεις ο τάδε να είπε έκανε. Τι σημαίνει, ότι και να μην είναι έτσι τα πράγματα όπως την Ξάνθη, αυτό θα μείνει. Θα μείνει, θα λένε ότι ξέρεις, δεν έπεσες, αλλά όμως να ήταν. Μα γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Καταλαβαίνεις. Έγινε για να εξυπηρετήσει διπλό σκοπό. Ένα για να μας πούνε ότι είδατε, ότι δεν σας ρίξαμε. Αλλά θα σας αφαιρέσουν βαθμούς. Και δεύτερον, σε προσεχή περίπτωση για άλλον, και ξέρουμε για ποιον, να μην υπάρξει υποβασμός. Κωστή, αυτό όλο είναι μια πολύ κακή σκηνοθεσία, έτσι, που ξέραν το αποτέλεσμα από την αρχή, ξέρανε τις μεθοδεύσεις, δηλαδή το επόμενο στάδιο ποιο θα είναι, είναι σίγουρο ότι το έχουν προχωρήσει πιο κάτω χωρίς φυσικά να πούν σε κανέναν το τι θα είναι το παρακάτω, όπως είμαι σίγουρος ότι και η ΠΑΕΠΑΟΚ και ο Σαββίδης έχει προχωρήσει το πράγμα πολύ πιο κάτω από ό,τι... Έρχονται τώρα, γλέντια. Γιατί βλέπω πολλούς που λένε τι κάνει η ΠΑΕ. Παιδιά, δεν θα πει ποτέ κανένα. Σιγά και μην βγει με τον Ντούκα να το πει. Τώρα να δεις. Κωστή, ξέρεις, κάνουμε αυτό. Σε κανένα ραδιόφωνο δεν θα πει. Μέσο δεν θα το πούν. Πού έχουν φτάσει και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Τέλος πάντων,
Έγινε τσουκνίδα. Όλοι στην Καμάρα σήμερα. Εκεί δίπλα να φωνάξουμε ελληνικά, όπως είπαν όλοι, για το δίκιο που υπάρχει. Έτσι. Και είναι ένα. Ο ΠΑΟΚ είναι μόνος του, είναι φυσικά αθώος σε όλα αυτά που λένε, εντάξει. Απλά εμείς εκεί με μια φωνή να βοηθήσουμε. Αυτό. Και μην ξεχνάμε, την Κυριακή έχουμε ένα πολύ δύσκολο. Θα τα πούμε αύριο, αύριο αυτά, φυσικά. Από έγινε αύριο, τσουκνίδα, ναι. έγινε. Πάει. Πάμε. Γεια σας. Κώστα. Και συγγνώμη που περιμένατε. Βεβαίως. Έλα. Έλα Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Μπάμπης είμαι από Αθήνα. Έλα Μπάμπη μου, έλα αδερφέ. Έλα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Δεν πειράζει. Καταρχήν να σου ευχηθώ καλή χρονιά, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Μια παράκληση ναι. θέλω, ναι. Πριν πούμε στην ουσία. Δεν σας ακούμε. Ναι, ξέρω, έχουμε πρόβλημα από χθες. Από χθες το βράδυ δεν σας ακούμε, δηλαδή ναι. έχουμε πάθει στερητικό σύνδρομο. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε, έτσι, παιδιά, το ξέρουμε το και. Λίγο. Είναι σημαντική η βλάβη, δεν είναι μόνο, δεν είναι του ραδιοφώνου, είναι εδώ. Είμαι μία ώρα στο τηλέφωνο, αλλά προτιμώ να πληρώνω το τηλέφωνο και να ακούω. Άξιος τουλάχιστον. Παρά να είμαι. Λοιπόν. Ναι. Τώρα τι να πούμε, τι να πρωτοποιήσε Κώστα για όλα. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Σήμερα πρέπει η παρουσία του κόσμου να είναι μαζική. Έτσι. Και η συγκέντρωση που θα γίνει να είναι περιφρουρημένη, διότι περιμένουν εδώ κάτω. Ναι, να γίνουν έκτροπα. Φυσικά, αυτό θέλω. Για να μας δείχνουν πάλι με το δάχτυλο. Λοιπόν, περιφρούρηση και μαζικότητα, ήρεμη δύναμη, δεν χρειάζεται. Καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται. Άλλωστε ζούμε στην Κολομβία των Βαλκανίων και έχουμε και Σκομπάρ κανονικό, ο οποίος είναι χρηματοδότης. Και τώρα εισπράττει την αντιπαροχή. Ναι. Καθαρά πράγματα. Εισπράττει την αντιπαροχή του. Ήταν δεδομένο ότι θα συμβούν. Και η στόχευση δεν είναι χρειάζεται να πούμε ονόματα. Πρόσχε λίγο γιατί καταλαβαίνεις. Σκηνοβατούμε. Πρόσεξε. Κώστα μου, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπω. Όχι, καταλαβαίνω. Αν αυτός βγει και πει εμένα εννοούσες, τι να πω. Αν καρπώνεται μόνος του. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Εδώ τα πράγματα είναι δεδομένα. Ούτε είναι το θέμα. Ξέρεις, αυτή η παράταξη μου έκανε εκείνο. Δεν είναι παραταξιακό το θέμα. Όλοι είναι για το κεάλα. Ο ένας με τη Μακεδονία, ο άλλος τώρα με αυτά. Λοιπόν, εμείς ως κόσμος επιλέγουμε αυτούς που μας εκπροσωπούν. Δεν χρειάζεται ούτε να τους δείχνουμε με το δάχτυλο ούτε τίποτα. Θα πας αγόρι μου στις εκλογές, τις επόμενες, και αν πολιτικά ανήκει σε μια ΣΥΟΜΕΓΑ παράταξη, δεν θα ψηφίσεις τους κυρίους αυτούς. Είναι απλό. Θα επιλέξεις κάποιους άλλους. Αυτό τους πονάει κιόλας. Είναι και το μόνο που τους νοιάζει. Δεν χρειάζεται να το θέτουμε το θέμα πολιτικά, γιατί πολιτικά ο καθένας ανήκει κάπου. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω πουθενά. Τους έχω όλους χέρι. Ναι. Έτσι. Γιατί είναι για χέρι. Χαιρετούμε. Να μην το ανοίξουμε για ποιο θέμα. Για όλα τα θέματα είναι. Λοιπόν, έχουμε περιγράψει επακριβώς ποια είναι η στόχευση αυτού που συνέβη. Το βλέπουμε από την αρχή της σεζόν αυτής. Με τις δηλώσεις του Μπαρμπασάβρα, με τις ανακοινώσεις του Καραπαπά, με όλα αυτά που γίνονται και τώρα κορυφώνεται, κορυφώνεται η επίθεση, χοντρένει το παιχνίδι, αλλά στο βάθος είναι ο κήπος και ο κήπος δεν είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό προσπαθεί να προστατεύσει και αυτή είναι η αντιπαροχή που λέω της κυβέρνησης αυτής, της οποίας της πλήρωνε το ρεύμα ο κύριος Μαρινάκης, εδώ μπορούμε να πούμε το όνομά του. Της πληρώνει το ρεύμα. Κανονικά, χορηγιούλα. Χορηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Χορηγιούλα. Τα λέγαμε. Κανονικά. Εντάξει. Λοιπόν. Έγινε, μαζικότητα. Αδερφέ. Μαζικότητα χρειάζεται. Καθαρός ουρανός που θα πρέπει να αυτό ακριβώς. Μαζικότητα και περιφρούρηση. Αυτό. Και μην τσιμπάτε. Αυτοί που θέλουν να μας ρίξουν σε λακκούβα. Λοιπόν. Η ομάδα να είναι ήρεμη, προσιλωμένη, να τη στηρίξουμε όλοι μαζί, δεν χρειάζονταν οι γιούχες, εντάξει. Εντάξει, τώρα ο κόσμος είναι, καταλαβαίνεις πώς ήταν. Γι' αυτό βγάλανε 6 ώρα. Τώρα, την απόφαση τη βγάλανε 6 ώρα γι' αυτό. Καταλαβαίνεις. Εγώ να σου πω ότι αυτό μπορεί να ήταν και τυχαίο, όπως λένε. Όχι, τι τυχαίο, ρε. Δεν έχουν ξανασυνεδριάσει. Όχι, να το πάρω, ότι ήταν τυχαίο. Παμπή. Δεν έχουν ξανασυνεδριάσει ποτέ Δευτέρα. Πάντα Πέμπτη. Πρώτη φορά. Δευτέρα και μάλιστα 6 ώρα. Δηλαδή, σαν να λένε. Ας υποθέσουμε, σου λέω. Ας υποθέσουμε ότι ήταν και τυχαίο. Εμείς εκεί πρέπει να φάνουμε, Ρινάτη.
δίπλα στην ομάδα. Κατάλαβε ο κόσμος. Η ομάδα έχει τα αγωνιστικά της προβλήματα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει πάλι αυτό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Κατάλαβε ο κόσμος τώρα. Όχι, όχι, τώρα έχει έγινε. Καταλάβει. Σε χαιρετώ, λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Γεια στην Αθήνα. Γεια. Τελευταία γραμμή πριν. Ναι, πάμε. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο. Θερμή παράκληση, γιατί βλέπω 4 λαμπιών να ανεβοσβήνουν. Πρέπει να πάω σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Με Αυστραλία μιλούσαμε. Λοιπόν, θέλω να μεταφέρω, γιατί υπάρχουν και μηνύματα, τα παιδιά στο εξωτερικό, στο inbox, στον αθλητήριο. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας μεταφέρω τη λαχτάρα και την επιθυμία των παιδιών αυτών, την άσβεστη επιθυμία, τον πόθο που έχουν να μπορούσαν σήμερα να είναι στην Καμάρα μαζί μας. Έχει αντιληφθεί ο κόσμος τι γίνεται. Δεν πάμε έτσι, παιδιά. Όλοι έχουμε δουλειές, όλοι έχουμε σπίτια, έχουμε παιδιά. Δεν είναι ότι πώς θα περάσουμε την ώρα μας. Δεν πάμε να κολοβαρέσουμε, ας πούμε, στην Καμάρα έτσι. Γιατί δεν είναι καθόλου έτσι. Ούτε είμαστε τίποτα εύκολοι τύποι που τους παρασέρνει, ας πάμε έτσι για το. Όχι. Συνειδητά επιλέγουμε να είμαστε εκεί. Έχουμε απόλυτη επίγνωση του τι έχει συμβεί. Έχουμε πολύ καθαρό νου, έχουμε πολύ καθαρή κρίση και αντιλαμβανόμαστε πλήρως όλοι μας, μικροί, μεγάλοι και πιο μεγάλοι. Απόλυτα, συνειδητά θα είμαστε εκεί. Όποιος προσπαθήσει αυτό το πράγμα να το υποσκάψει, να μας διαλύσει πριν από εκεί, να περιμένετε μπορεί μέσα στη μέρα να γίνονται συνήθως τέτοιες απόπειρες. Καμία υποχώρηση. Καμία. Ειρηνικά, με βγαλμένα λαρίγκια, εκεί. Πάμε να φωνάξουμε για αυτό που είναι η ζωή μας όλοι. Όλοι. Για τα δίκαιά μας. Ακούω τώρα διάφορες φωνούλες από χθες. Καλά για τα άλλα νομοσχέδια, για ξέρω εγώ για το μεταναστευτικό ή για το ένα, για το άλλο. Γιατί δεν πήγατε. Καταρχήν δεν έχουμε να δώσουμε σε κανέναν λόγο που πηγαίνουμε και γιατί. Έτσι. Και που ξέρεις ότι εμείς δεν πήγαμε, ας πούμε, για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Μπορεί και να πήγαμε. Ή για άλλο θέμα. Που ξέρεις. Εσύ που μας ρωτάς γιατί πάμε στον ΠΑΟΚ το συλλαλητήριο. Τι πρεμούρα έχεις. Έτσι γουστάρουμε εμείς. Έτσι και πηγαίνουμε όπου γουστάρουμε και όπου θέλουμε. Και ναι, θεωρούμε τον ΠΑΟΚ πιο σημαντικό από άλλα πράγματα. Η άλλη απάντηση είναι... Δεν είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι η μπάλα, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα μόνο. Και δεν επιλέξαμε να υποστηρίζουμε τα 4 γράμματα για κανέναν κολοτίτλο, για κανένα κατσαρολικό. Εδώ έρχονται και θέλουν πάλι μία πόλη, μία ολόκληρη κοινωνία, εκατομμύρια ανθρώπους, μία πλευρά της Ελλάδος γονατισμένη. Με σκυμμένο το κεφάλι. Να γυρίσει πάλι. Στην αφάνεια, στο να μην διεκδικεί, στο να μην είναι δυνατή, είναι πολλά περισσότερα από μπάλα. Αν το καταλαβαίνετε. Αν δεν το καταλαβαίνετε, να! Σύ και με καντάρ! Αν δεν το καταλαβαίνετε. Αράουτ! Αν νομίζετε ότι γίνεται όλο αυτό για μπάλα. Απλά δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Εδώ πολεμούν μία ολόκληρη περιοχή της Ελλάδας. Πολεμούν εκατομμύρια ανθρώπους, πολεμούν τα όνειρά μας, πολεμούν την ίδια μας την ύπαρξη με αυτό που κάνουν. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα στις γραμμές γιατί περιμένετε. Να πω μπαμ μπαμ λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή τι να σας πω, όποιος δεν έχει πάει να φάει, χάνει. 705-750 τηλιβεριά και καυσόξυλα φυτάς, εκπληκτικά πράγματα από καυσόξυλο εκεί. Όλγας 206. Στον τεπό, με ξύλα αποθηκευμένα από τον Μάρτιο. Και βέβαια δεν ξεχνάτε ότι στο Βεργίνα Θέατρο έρχονται δύο εκπληκτικές φωνές, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Μελίνας Λανίδου, 491-291 προπόληση εισιτηρίων, όλο το 24ωρο στο Ρίτζεσι Καζίνο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε να παίξετε, το διευκρινίζουμε, ούτε υπάρχει όριο ηλικίας. Προς τα κάτω, ticketservices.gr και καταστήματα public, όλο αυτό το οποίο θα στήσουν εκεί οι άνθρωποι είναι για μια ακόμα φορά υπέροχο. Δύο εκπληκτικές φωνές. Η Ασλανίδου και ο Χατζηγιάννης. Πάμε, πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την. Γεια σου, Εύη μου. Έλα.
Κωστή, θέλω επιτροχάδιν, μην με διακόψεις, να πω 3-4 πράγματα να προλάβω, έτσι. Πρώτον, όλοι στην Καμάρα, όλοι στην Καμάρα. Κουτσί ακόμα πρέπει να είμαστε εκεί. Εντάξει, 6 ώρα όλοι εκεί. Πάει αυτό. Δεύτερον, συγχαρητήρια στην Κρήτη. Στο σύνδεσμο που έχουμε εκεί, την ανακοίνωση που βγάλαν τα παιδιά, ναι, είναι συγκινητική. Μπράβο τους. Να τη διαβάσω, προλάβω. Μπράβο, μπράβο, ναι, περίμενε. Περίμενε. Και το Χίτας Χίτος, πώς λέγεται αυτός, ο δημοσιογράφος του, του αυτού, βρε, του δικού μας, του Βελόπουλου εδώ. Δικού, αξίζει, ναι, να τον βρεις αυτόν, ναι, το και να τον βάλεις, ναι, να τα ακούσουν. Εντάξει, εκεί έχω, πλάκα. Ναι, ο ίδιος άνθρωπος βέβαια σε... στις συνομιλίες έλεγε στον Μπαρμπασάβα, εγώ είμαι ο άνθρωπός σου και άλλο το και το. Έλεγε, αλλά okay, αν ακούσεις το τι είπε το με είδα, τη Βουλή, το θα είδα, πάρεις πλάκα. Γι' αυτό και το άφησα στον τοίχο μας. Εγώ άκουσα, θα ήθελα να τα ακούσουμε όλοι μας, γιατί κάποιοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν και να μπουν στον τοίχο μας. Έλος πάντων, ναι. Ένα τελευταίο να πω, ότι δικό μας άνθρωπος του σταθμού, άλλης παράταξης, όχι της, του ΠΑΟΚ βέβαια, όταν έγινε η ψηφοφορία. Ομάδας. Ναι, εντάξει. Άλλη. Όταν έγινε η ψηφοφορία χτες, έλεγε, α, ωραία, σωθήκατε, μπράβο, σας σώσανε. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Κατανοητό, δεν καταλαβαίνεις. Τι κοροϊδία είναι αυτή. Ντροπή πια. Ντροπή. Αλλά κάνε μου τη χάρη αυτό που είπε, άσχετα τι έχει πει άλλες φορές. Αυτά που είπε εκεί μέσα όμως δημόσια, αξίζει να τα ακούσουμε. Έγινε άλλοι έβημα, να τα έλεγαν, άλλοι, όχι πολλοί, άλλοι δυο από εδώ πάνω, από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν άκουσα άλλον κανέναν ποτέ. Έγινε έβη μου, σε ευχαριστώ. Να σε φιλώ, σε φιλώ. Θα τα πούμε στην Καμάρα. Θα τα πούμε εκεί. Okay. Γεια σου έβη μου, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλώς την είναι. Έλα ρε Κλειό. Τι κάνουμε. Καλώς το κορίτσι. Δεύτερη γυναίκα συνεχόμενη. Γεια σου Κλειό μου, γεια σου Κλειό μου. Όπου έχουμε αέρα να τα πούμε πολλά χρόνια. Όλα. Ναι, αξίζει να γίνω μία ηρωίδα για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, εδώ και 4 χρόνια για 200 ευρώ επειδή έφυγα από την ΟΒΑ, χωρίς συμβόλαιο με είχανε, τώρα τελευταία εδώ και ένα χρόνο με στέλνουν συνέχεια από δικηγορικά γραφεία για να μου κάνουν μήνυση. Αλλά δεν θα τα πληρώσω. Μάλιστα. Πρώτο, γιατί δεν είχα συμβόλαιο, ναι, ανύπαρκτο, τους το ζητάω 4 χρόνια και δεν μου δίνουνε. Ναι. Και δεύτερον, γιατί να τα πληρώσω, αφού θα τα πάρει ο Μαρινάκης, τόσα έχει. Και από το... λοιπόν, ας πάω και εγώ φυλακή για ένα, ένα μήνα, για 10 ναι, μέρες. Θα πας φυλακή, σιγά. Αυτά είναι. Ναι. Αυτά είναι. Αυτά γίνονται. Ο κόσμος με σύνεση ας πάει σήμερα, εγώ είμαι ήδη με γρήπη στο κρεβάτι, λοιπόν, ναι, ας πάει να φωνάξει ειρηνικά, όμορφα, αυτό, χωρίς να παρεκτραπούνε, λοιπόν, και το δίκαιο μας θα το βρούμε. Έτσι, αργά, έτσι ακριβώς. Αλλά θα το βρούμε το δίκαιο μας. Δεν μπορούνε να χωρίσουνε μία Ελλάδα στα δύο. Δεν τους συμφέρει. Δεν έχουμε τίποτα εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όλα είναι έρημα. Έρμα είναι όλα. Ό,τι γίνεται, γίνεται για εκεί κάτω. Και αυτό και... που έχουμε πάνω να το κυλιδώσουν, πάνω να το λερώσουν. Έτσι. Μας δίνουνε κάτι ψίχουλα από εκεί. Αλλά δεν ξέρουν το σθένος εδώ των Μακεδόνων. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν έχουν την ψυχή, δεν έχουν την καρδιά, δεν έχουν τίποτε. Αυτοί όλα τα θέλουν δικά τους. Ας τους έχουν αυτούς τους ανθρώπους. Φαταούλ, μόνο φαντάδες. Ας τους έχουν. Μία, δύο, τρεις, πέντε, 10 φορές. Τι θα γίνει. Αλλά εμείς εδώ θα έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη και το μέτωπό μας καθαρό. Παιδιά, μη φοβόσαστε. Εμπρός για όλα. Πόλεμο θέλουνε. Πόλεμο θα έχουνε. Αλλά θα λάμψει το άστρο μας και τότε όλοι οι περιφερόμενοι θίαση γύρω-γύρω μας που είναι
τότε θα καταλάβουνε με ποιονού μέρος πρέπει να είναι και, με, και για το δικό τους το συμφέρον. Γιατί και αυτοί δεν πάθανε λίγα. Έγινε Κλειό μου, σε ευχαριστώ, σε φιλώ, σε φιλώ. Λοιπόν, εραστικά, γεια, γεια σου Κλειό μου, γεια. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θερμή παράκληση, αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα, μην καλείτε άλλο για να κάνω το διάλειμμα. Τα έχουμε, τα διαλύματα τα έχουμε κάνει. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι ειδικές ημέρες αυτές. Έλα Παναγιώτη μου, σε ακούω. Λοιπόν, σε πήρα γιατί σε είδα ότι πήγες να ξεφύγεις, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Δεν πήρα για να πω κάτι. Να ξεφύγω, με τα διαλύματα, Όχι με τα διαλύματα, ξέρω εγώ τι λέω. Γιατί... Σε άλλο θέμα. Σε άλλο θέμα, για πες. Πού. Ναι, δεν θέλω να ξεφεύγεις, να είσαι έτοιμος να εκραγείς, δεν είναι. Ναι. Το παλεύω κι εγώ. Εγώ σε ακούω και σε βλέπω. Ναι, ακριβώς. Του καταλαβαίνει τι λέω. Απλά θέλω να καταλάβετε ότι και εμείς που είμαστε πίσω από το μικρόφωνο δεν είμαστε τίποτα διαφορετικό από ότι είστε εσείς εκεί πέρα έξω. Απλά τυχαίνει να είμαστε εμείς από εδώ και εσείς από εκεί. Το ίδιο νιώθω. Ας μιλήσω για τον εαυτό μου. Το ίδιο νιώθω όπως και εσείς. Την ίδια ανάγκη θέλω κι εγώ να ρίξω τα μπινελίκια, να τους περιλάβω και ό,τι έχω σε βρισιά να την πω. Απλά δεν θα υπάρξει αύριο μετά. Ξέρουμε ότι γνωρίζεις βρισιές. Πάρα πολλές. Πίστεψέ με. Εκτός από μανάδες και θεία. Όχι, αυτά ναι. Δηλαδή, μάνα. Και μάνα και θεία, όταν λέω θεία, Χριστό, Παναγία και τέτοια, έτσι, όταν, όχι θεία η Μαγδάλο, λοιπόν, ποτέ αυτό, ποτέ. Όλα τα άλλα, φίλε, υπάρχει ρεπερτόριο ατελείωτο, άμα θες. Και σε άλλες δύο γλώσσες. Ναι, έχεις και αυτό το προνόμιο. Και έχω μάθει κάτι ποντιακά τελευταία. Χαίρομαι που το ελάφρυνα λίγο. Τι να κάνω, εντάξει, παιδιά. Ειλικρινά δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτα, ειλικρινά. Μόνο έχουμε ένα θεματάκι με τους δούριους ύπους και τους εφιάλτες, αυτό πρέπει να προσέξουμε. Θέλω να στηριχτούν τα παιδιά που αυτό να μην κάτσει κανένας μέσα από αυτά που πιάστηκαν. Αυτά είναι βασικά πράγματα που πρέπει να κοιταχτούνε. Γιατί εντάξει, ναι. Δεν ξέρω, ο κύριος, ποιος ήταν αυτός ο βουλευτής, να πούμε, δεν ξέρω ούτε τα ονόματά τους να αναφέρω, μπορεί να είπε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή τους, αλλά η αστυνομία δεν τους άφησε ακόμα, ναι. Από ό,τι ξέρω. Ναι. Γι' αυτό μιλάς για χθες το βράδυ ή... Ναι, για αυτά, ναι. Για αυτά για που πήγαν στα γραφεία. Στα γραφεία, ναι, ναι. Τα παιδιά ξεφύγανε λίγο, μπορεί τώρα δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, δεν ήμουν μπροστά. Ναι. Αλλά πρέπει να μεριμνήσουμε να μην κάτσει κανένα σκάγγελο. Τελείωσε. Αυτό είναι νόμος, ναι. Πλέον. Αυτό θα γίνει τώρα τι, για το σύνθημα στον τοίχο, γι' αυτό. Δεν ξέρω, είναι το... Ναι. Ξέρω γιατί δεν τους άφησε τότε. Ναι. Μάλιστα. Τώρα. Ναι. Εγώ ένα βιντεάκι που είδα και έδειχνε πόδια. Δεν είμαι σίγουρος για ποιον πρόκειται από τους βουλευτές. Τα παιδιά πήγαν και είπαν, φώναξαν μεν, ότι εμείς είμαστε οικογενειάρχες, δεν ήρθαμε εδώ ούτε να σπάσουμε ούτε τίποτα, απλά να ξέρετε ότι μας τρυπάτε, ότι επιλέξατε αυτό που κάνατε. Επιλέξατε πλευρά, αυτό είναι ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν ήρθαμε εδώ, δεν είμαστε, 40 χρονών άνθρωποι, με οικογένειες, με παιδιά, και ήρθαμε απλά και να σας πούμε αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Λέω τώρα, λέω, ναι, ναι. Ακριβώς. Ένα τελευταίο που θέλω να πω. Και αυτό δηλαδή είναι που θέλω να το μοιραστώ με όλο τον κόσμο. Στο τελείωμα αυτής της μέρας, γιατί όχι τώρα, σήμερα, ναι. Λέω, της ιστορίας. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, θέλω να κοιτάξει ο Ιβάν Σαββίδης όλους εμάς τα μάτια και να μας πει τα παιδιά μας και τα εγγόνια τους και τα οτιδήποτε έχει ο καθένας, σε ποια πατρίδα να τα στείλει στο στρατό. Ναι. Αυτό θέλω να το ρωτήσω μόνο. Γεια σου Παναγιώτη μου. Τίποτα άλλο. Για. Την αγάπη μου. Γεια σου Πάνο μου. Γεια, γεια. Ζου μου σου λέμε. Το λέμε συνέχεια. Μην παίρνετε αυτές οι τρεις γραμμές που είναι μέσα. Θερμή παράκληση. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι! Έλα, καλημέρα Κωστά. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Βρεθήκαμε και στα δημοσιογραφικά στο μπασκετάκι με τον Άρη. Α, μάλιστα, και μάλιστα. Έπισα. Λοιπόν. Κατάλαβα τώρα. Φάτσα λοιπόν. Έχω φάτσα. Έχω φάτσα. Σέχω, σέχω. Λοιπόν, να είμαστε λίγο πιο καυτικοί και πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, δεν υπάρχει και καυστική και προσεκτική. Και προσεκτική, μπράβο.
Γιατί αυτά τα δύο δεν, δεν συμβαδίζουν. Όταν ανάβουμε μια φωτιά, να την ανάβουμε, αλλά να την έχουμε ελεγχόμενη. Κατάλαβε. Εννοείται, λοιπόν, παιδιά. Το λέω συνέχεια. Είναι τελευταία στιγμή που πρέπει ο ΠΑΟΚ, σαν οργανισμός, να ξυπνήσει, να αντιδράσει και να αντιδράσει σωστά. Ή όλα ή τίποτα. Ναι. Διότι σε περίπτωση που χαθεί αυτό το πράγμα, με οποιοδήποτε νομικιστικό τρόπο, χαθήκαν τα πάντα. Ανοίγουν και οι ασκοί του αιώλου μετά, τέλος. Μπράβο. Θα το κάνουν κάθε φορά, φίλε. Έτσι, πολύ, πολύ καλά μιλάμε. Λοιπόν, δεύτερον, θα ήθελα πλέον ο οργανισμός ΠΑΟΚ να κοιτάξει τον καθένα ξεχωριστά από αυτούς που έχει μέσα. Αυτούς που πληρώνει, αυτούς που δεν πληρώνει, αυτοί που πάνε στην Τούμπα, αυτοί που δεν πάνε στην Τούμπα, και να καθίσουμε να ξεκαθαρίσουμε, φίλε μου Κώστα, ποιος είναι μαζί μας και ποιος όχι. Ποιος είναι φίλος μας και ποιος όχι. Ναι. Ποιος είναι συνεργάτης. Χθες ήταν, νομίζω, μια πάρα πολύ κομβική μέρα για αυτό. Μπράβο. Υπάρχει κόσμος που επέλεξε. Δεν θα μιλήσω για ψηλά υφιστάμενος, δεν θα μιλήσω για πιο κάτω, θα μιλήσω για τον απλό θνητό, για τον απλό λαό του ΠΑΟ και τον απλό ΠΑΟΞΥ, ο οποίος χθες τι μου λέει άνθρωπος, που πάει στο γήπεδο, υποστηρίζει και είναι ΠΑΟ. Ρε, λες να έχει γίνει κάτι και αν έχει γίνει καλά να πάθουμε. Να σου πω, λοιπόν, κάτι. Αυτό όταν ήταν, το παιδί σου, ήταν... μου, Κωστή, ναι, ναι. Έχεις παιδί και εγώ και εσύ, όταν το παιδί μου θα κάνει ένα λάθος, δεν θα τον πω εγώ, ναι, καλά να πάθεις, θα τον μαλώσω, ναι μεν, αλλά εγώ θα τον προστατεύσω. Λοιπόν, εμένα τέτοιοι παοξίδες γιαλαντζίδες. Αν έχει κάνει το παιδί λάθος. Λοιπόν, τέτοιοι παοξίδες γιαλαντζίδες. Άκουσε με λίγο, είναι σημαντικό αυτό που σου λέω. Επειδή οι άλλοι λένε ότι το παιδί μου έκανε ένα λάθος, δεν σημαίνει ότι θα αποδεχτώ το λάθος. Θα ψάξω. Μπράβο. Να δω αν όντως έχει κάνει. Έλα εδώ, παιδί μου. Έλα εδώ. Πολύ, ναι, σωστά μιλάς. Εμείς λέμε ότι δεν κάνεις λάθη, γιατί είσαι καθαρό, παιδί μου. Μήπως έκανες, ψάχνεις να δεις τι έχει γίνει. Έτσι. Έτσι. Τώρα, μέσα σε αυτό που λες, σε αυτό είναι πολύ σωστό, ένας από τους. Από τους σκοπούς τους ήταν να βάλουν μέσα και την αμφιβολία. Είδες, είναι πολύ ανθρώπινο, φίλε. Λέρε εσύ, μήπως παρανομήσαμε, μήπως κάναμε... Γι' αυτό εμείς λέμε, καμία τροπολογία, τίποτα χαριστικό, αν έχουμε σφάλι, καλύτερα υποβιβασμό. Δεν θέλουμε καμία χάρη. Λέμε, πάμε... όμως, λέμε όμως ότι δεν υπάρχει τίποτα και ότι είμαστε πεντακάθαροι, κατάλαβες. Και αυτό λέμε. Νομικά, ναι. Και πάμε νομικά να το δούμε, δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα. Εγώ σου λέω ότι έχει σχέση. Εγώ σου λέω ότι έχουν αγοραστεί μετοχές κάτω στην Κύπρο. Εγώ σου λέω όλα αυτά. Από τη στιγμή που ένας πρόεδρος ή ένας μέλος δεν έχει μετοχές σε άλλη ομάδα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης έχει τον Ολυμπιακό και την Νότιχαμ. Δεν υπάρχει πολυδιοκτησία εκεί. Πολλά και εδώ υπάρχουν και σε άλλες ομάδες τώρα. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπράβο. Εδώ δεν είναι. Εγώ σε ρωτάω το εξής. Σε ρωτάω πάλι το εξής. Όχι. Αν ήθελε ο Σαββίδης να αγοράσει την Ξάνθη, που εγώ το ξαναλέω, δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να πάρει την Ξάνθη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί? Για να έχω 3 βαθμούς επιπλέον στο σακούλι, δεν μπορώ να κερδίσω την Ξάνθη εκεί μέσα. Αν ήθελε, γιατί να μην στείλει, φίλε, τον Χατζηγραβατίδη, τον Καραπετιάν, τον Αναραπούλη. Ρε, φίλε, μα τον θεωρείτε τι? Κανέναν άνθρωπο μειωμένης αντίληψης αυτών. Να αναφέρω λίγο, φίλε Κώστα, για το κοινό, ότι όποιος μπείτε στο ίντερνετ, πατήστε πολυδιοκτησία, άρθρο 30, πρώτο παράγραφο. Διαβάστε το, να δείτε τι λέει. Δεν μιλάει ούτε για πρώτου βαθμού συγγένειες, ούτε για δεύτερου. Ούτε για τίποτα. Μιλάει για μέλη ΑΕ. Όταν μιλάμε ανώνυμη εταιρεία, είναι ανώνυμη εταιρεία. Ούτε με ξέρεις, ούτε σε ξέρω, ούτε γνωριζόμαστε μετά. Ακριβώς. Σε χαιρετώ, λοιπόν, και σε ευχαριστώ. Και τελευταίο, Κωστή μου, να σου προσθέσω ότι όλοι 6 ώρα στην καμάρα. Καλή αυτό. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι. Πέσαμε. Λοιπόν, θερμή παράκληση, μην καλείτε άλλο. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Αν θέλετε να περιμένετε λίγο, να βάλω τις γραμμές στην αναμονή και επιστρέφω πολύ γρήγορα. Θυμίζω, 6 ώρα, όποιος θεωρεί ότι αυτό το πράγμα τον αφορά, όποιος νομίζει ότι όλο αυτό είναι μία ακόμα προσπάθεια για να μας τρυπήσουν, να μας υποτιμήσουν, να μας κλέψουν, πρέπει να είναι εκεί. Δεν έχω να πω πολλά, τα είπα στην αρχή, να μην σας ζαλίζω τώρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Παναγιώτο τον Τζακίρη από τον Άγιο Αθανάσιο. Μας στέλνει τα χαιρετίσματά του από τον Άγιο Αθανάσιο. Η ομάδα είναι ανοιχτή σήμερα στο δίωρο. Δεν έχω βάλει φίλτρο. Άμα μπει κανένας περίεργος θα το προλάβουμε. Οι μέρες είναι κρίσιμες. Οι μέρες είναι ιδιαίτερες. Να σας θυμίσω, Ελλάς Auto Service, αυτό είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12 με το 23-10 μπροστά, φανοποιείο, βαφείο,
τμήμα υγριαεροκίνησης, τμήμα ελαστικών, συνεργασία με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές και βέβαια όλοι που είναι εκεί, όλοι οι μαστόροι είναι οι κορυφαίοι. Έχει μαζέψει η οικογένεια Χατζόπουλου τους καλύτερους. Και βέβαια συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Πάμε στις γραμμές τώρα. Αναβοζίνουν τα λαμπιόνια. Όλοι 6 ώρα στην Καμάρα. Αυτό είναι σήμερα, τα σκεπάζει όλα. Αύριο θα συζητήσουμε για το ματς Κυριακής και τα αποθέματα που πρέπει να βγάλουν τα παιδιά. Μόνο μία κουβέντα πριν πάω στη γραμμή. Μία κουβέντα μόνο στις γραμμές. Αν υπήρχε έστω και ένας που πριν από αυτή την ιστορία βρισκόταν εν υπνώση, αν υπήρχε έστω και ένας που είχε χαλαρώσει, που είχε παρατήσει τέλος πάντων το πνεύμα της μάχης, που είχε στο βλέμμα του λίγο κνήρια, λίγο χαλαρότητα, λίγο εντάξει μωρέ, νομίζω δεν δικαιούται πλέον ούτε ένας να πει δεν ξέρω ή δεν έγινε και τίποτα. Ούτε ένας. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είμαστε πάλι όλοι με το μαχαίρι, μεταφορικά το λέω, με το μαχαίρι στο στόμα και τη φλόγα στα μάτια. Όπως πριν 2 χρόνια. Με τη Σερπαντίνα και την Κλοπή. Όλοι μας. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστάκη. Έλα ρε Κωστάκη. Έλα Βασίλη μου. Έλα. Σήμερα δεν μας ακούτε από το διαδίκτυο. Υπάρχει πρόβλημα. Έχουν έρθει το λάθος. Ναι. Το λάθος μόνο ένα είναι. Υποστήμα ότι έχουμε αναρτήσει γιατί δεν ακούγεστε και δεν πήραμε γραπτή απάντηση. Τέλος πάντων. Τι να... Να σε... έπρεπε να γράψεις κάτι στον αθλητήριο ότι δεν έχουμε... αυτό το πρόβλημα τέλος πάντων. Ήδη έχουν μπει και σου απάντησαν τα παιδιά. Σου έχουν απαντήσει. Πριν 10 λεπτά υπάρχει απάντηση. Απλά τι να κάνω, Βασίλη μου, να μιλάω, να σηκώνω γραμμές, να γράφω και απαντήσει στο ίντερνετ. 2 χέρια, έχω 1 κεφάλι. Βασίλη μου, τι να κάνω. Την ώρα του διαλύματος αυτό το κάνουμε από αγάπη. Την εγκρίνια την κάνουμε από αγάπη τώρα και όχι από. Ωραία. Δίκιο έχεις. Έλα. Φταίω εγώ λοιπόν. Η αγάπη μου για την εκπομπή σου, για το την καταλαβαίνω, το μας... καταλαβαίνω. Δεν το λες για να μας μάλωσεις, εντάξει. Έχεις δίκιο. Δυστυχώς δεν είναι κάτι που μπορώ να το αλλάξω εγώ με τα μηχανήματα και τα μπλιμπλίκια. Όχι, όχι ρε Κωστή μου, λοιπόν. Επίσης, στο διάλειμμα θέλω να πω, να ξέρετε κάτι. Στο διάλειμμα δεν πετάμε χαρταετό. Είχαμε τηλέφωνα σήμερα από την Αυστραλία, από το Τωρίνο είχαμε τηλέφωνο, από τη Στοκχόλμη, άνθρωποι δηλαδή που δεν μπορούν να στείλουν μήνυμα ή δεν μπορούν να πιάσουν γραμμή, μας στέλνουν την αγάπη τους, είναι μαζί μας, είναι εδώ, είστε εσείς εκεί, λέει για μας. Αυτό γίνεται. Έλα τώρα, σε ακούω Βασίλη μου, σε ακούω. Λοιπόν, η εκπομπή σου Κωστή μου πραγματικά μας ενώνει και όχι να μας διχάσει. Θέλω να πω το εξής. Μέσω της εκπομπής σου έχω γίνει με πάρα πολλά παιδιά φίλους και ζούμε μεγάλες στιγμές πραγματικά. Όμως οι στιγμές οι μεγάλες που θα ζήσουμε σήμερα θα πρέπει να γιγαντωθούν και άλλο, όχι μέχρι εδώ. Όχι, πρέπει... όχι, σήμερα αρχίζει αυτό το πράγμα. Βασίλη μου, δεν τελειώνει με ένα απλό, μια καμπάρα δηλαδή, έτσι. Άιντε, άιντε, έχει πολλά. Πολλά θα γίνουν. Πρέπει να ναι, έτσι, μπράβο. Θα πρέπει να γιγαντωθούμε πάρα πολύ απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που λέγεται Αθήνα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα όλοι εσείς που ακούτε φυσικά στην Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς στο διαδίκτυο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, θέλω να πω ότι όλοι να είμαστε πάντα κόσμοι, να μην προκαλέσουμε κάτι που να βλάψει την ομάδα και να είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλους και με όλα. Προσέξτε όμως, δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί να πατήσουν στη Θεσσαλονίκη αυτοί που ντρόπιασαν εχθές τον ΠΑΟΚ και την Μακεδονία μας για μία άλλη ακόμα φορά. Μόνο ο Ζαγοράκης ήταν αυτός που φορτώθηκε όλη αυτή την βρωμιά, όλη αυτή τη λάσπη της Αθήνας. Οπότε δεν θα πρέπει να πατήσει στη Βόρεια Ελλάδα βουλευτής Μακεδόνας και να μην τα ακούσει. Όχι, όχι, μόνο να μην... δεν απειλούμε, να πατήσει. Βεβαίως. Να έρθει και να περπατήσει στους δρόμους και να ακούσει αυτά που έχει να του πει ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Να περπατήσει στις λαϊκές. Να έρθει. Να κυκλοφορήσει στην πόλη. Δεν απειλούμε κανένα να μην πατήσει. Να έρθουν για να δουν. Να δουν του κόσμου την αντίδραση σε αυτό. Την αγανάκτηση και την ωραιοποίηση που αυτοί νομίζουν ότι έχουν πετύχει σαν βουλευτές Μακεδόνες. Παιδιά, καλή δύναμη να έχετε, γιατί εμείς από θα εδώ είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί και για εσάς, Βασιλάκι μου. Θα είμαστε εκεί. Εύχομαι τα καλύτερα και αγωνιστικό παλμό. Τίποτα άλλο, παιδιά. Μόνο αγωνιστικό. Ηλιά. Έτσι πρέπει. Σου, έτσι πρέπει. Εμείς γι' αυτό λέμε. Το λέω κάθε μέρα για τους καινούργιους, γιατί έρχονται συνέχεια στην παρέα μας. Ζούμε μεγάλες στιγμές.
Όχι ζούμε ευχάριστες, ζούμε χαρούμενες στιγμές. Ζουμούσου λέμε. Το μεγάλες σημαίνει και αυτά τα πράγματα που ζούμε τώρα. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό που γίνεται. Δεν είναι καθόλου χαρούμενες οι στιγμές αυτές. Δεν είναι τζουμ τριελαριλαλό, δεν είναι πανηγυράκι. Είναι αγώνας. Είναι όμως μεγάλη στιγμή που για μία ακόμα φορά ενώθηκαν όλοι για να αποδομήσουν, να απαξιώσουν, να κυλιδώσουν. Να τρυπήσουν τον ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνετε. Δεν βλέπουμε ανεμόμυλους. Γίνεται πραγματικά. Ζούμε λοιπόν τις στιγμές. Γιατί και η στιγμή που βγάζεις αντίδραση σε αυτό, που συσπυρώνεται όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ, όλη η οικογένεια, δεν περισσεύει ούτε ένας. Η στιγμή αυτή λοιπόν είναι μεγάλη. Και για αυτές τις στιγμές ζει ο ΠΑΟΚ. Με αυτές τράφηκε ο οργανισμός ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια. Με αυτές γιγαντώθηκε. Με αυτές έγινε αυτό που έγινε. Απλά για μία ακόμα φορά δεν μας μέτρησαν σωστά, το ξαναλέω. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Έχουμε χαμός, γίνεται παιδιά, συγχωρέστε μας. Ναι, γεια σας. Έλα Κωστά. Καλώς το παιδί. Ακούω τώρα τι γίνεται. Έλα Δημητράκη μου. Όλη η ιστορία δεν γίνεται μόνο για το ΠΑΟ. Γίνεται γιατί κάνουν πόλεμο το Βορρά. Γιατί όπως ξέρεις το λιμάνι πέφτει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Α, από και άλλα πράγματα. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, και καπάκι τώρα, ακούστε και στην Αθήνα, το διαφήμισαν στην τηλεόραση ότι ρίχνουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα το συγχρονίσουν και θα είναι το καλύτερο των Βαλκανίων. Το δικό μας είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και θα γίνει το συγχρονότερο, που σημαίνει ότι όλα τα καράβια από εκεί, από παντού θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη και θα γεμίσουν πολλή βουλιά και κάτω θα πέσει μεγάλη γράμμωση. Γιατί δεν τους συμφέρει από κάτω να ξεκινήσουν τα φορτηγά να πάνε στο... Μόνο Πειραιάς, καταλαβες. Εδώ αυτό το λιμάνι, η πύλη των Βαλκανίων για όλες αυτές τις χώρες της Ευρώπης από εδώ και πάνω, για όλες η μεγαλύτερη πύλη, θαλάσσια πύλη, φίλε, και είναι απαξιωμένη. Είναι απαξιωμένη. Με φορτηγά για να πάνε στη Σκόπια από τον Πειραιά. Και δεν τους συμφέρει τους Κινέζους. Κατάλαβες, και ο Σαββίδης έχει άκρες και από Ρωσία και από Κίνα και από παντού. Και εκεί είναι ο μεγάλος ο πόλεμος. Όσο για το άλλο που λένε ότι πήραμε τάχα την Ξάφη. Αυτό πότε υποτίθεται ότι πήραμε πέρσι, γιατί δεν το κάνανε πέρσι, δεν κάνανε την καταγγελία. Ή δεν κάνανε στην αρχή της χρονιάς την καταγγελία. Γιατί ήθελαν κάτι να βρουν να κάνουν. Και βρήκαν αυτό το παραμυθάκι τώρα. Που προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο τώρα να σκεπάσουν τα δικά τους, και όσο και την τροπολογία που είπανε ότι... Σήμερα είναι η δίκη των 28. Πες μου σε πόσα κανάλια, σε πόσα site, πέρα από το InPauk, από το InPauk 24, από το SDNA, σε πόσα είδες να είναι πρώτο θέμα αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, η Ξάνθη, ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης, αυτό είναι φίλε. Γιατί λένε ότι η ομάδα αυτή που εμπλέκεται, που ξέρουμε ποιος είναι κλπ. Πάει κατευθείαν κατηγορία και σου λέει ας να σκουρευτούμε σίγουρα. Άλλαξε τον νόμο για να... Ακριβώς. Δεν μέχρι για μας τώρα να ευνοούμε και να χάνουμε, λέγαμε. Όπως το άφησα 44 τότε με την ΑΚ, βάλανε τον Άρη γιατί η ΑΚ απορρίφθηκε και μόλις μου πέρασε ο Άρης, άντε και ΑΚ λέει γιατί υπάρχει βέβαια και... Α, ναι. Και που αφού υπήρχε που υπήρχε έτσι. Ακριβώς. Επειδή λόγω του ΠΑΟΚ και γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα έτσι δεν πειράζει, μου να πέσουμε τώρα. Okay. Μην μάσατε τίποτα, θα δικαιωθούμε, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Φυσικά. Θα πάρουμε ξανά το πρωτάρμα και μετά όλοι αυτοί οι υποστηριχτές του θα τον κυνηγάνε όλοι μαζί. Άσε που σήμερα να δούμε τι θα γίνει και στη δίκη και τι παιχνίδια θα δεχτούν. Αλλά ζούμε μεγάλες στιγμές, μην μάσατε τίποτα. Γεια σου Δημητράκη μου! Το Παναθηναϊκό να κερδίσουμε και όλα θα βγουν στις εκλογές. Σε περιμένω το μεσημέρι στις 2. Φιλιά! Όλοι εκεί θα είμαστε. Φιλιά. Λοιπόν, πάμε. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Στελάρα μου. Σήμερα θα σκάσαμε μόνο λίγο το τηλέφωνο, έτσι, και ευτυχώς ήταν μακρύ το διάστημα, να σας απολαύσουμε λίγο. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ναι. Η ταχύτητα που βγάλανε, την απόφαση και καλά να μην πέφτει κατηγορία, την είχαν έτοιμη και είναι φωτογραφική για τον Ολυμπιακό που ξεκινάνε σήμερα τα στημένα. Απλά οι άνθρωποι, αυτοί οι βουλευτές στον Πειραιά, γιατί δεν ψηφίσανε, άμα δεν καταψηφίσανε το νομοσχέδιο να μην περάσει, αφού αυτό είναι φωτογραφικά και υποτίθεται για να σωθεί ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς, αφού λένε ότι γίνεται για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, γιατί αυτοί δεν βγήκαν να πούνε όχι, άστο να πέσει, δεν το ψηφίζω. Αυτοί δεν λένε κατανότητος μέσα στο βόλεϊ, κράτος είναι Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι, είναι πολύ λογική και εύλογη η απορία σου. Ναι. Εκτός κι αν μας αγάπησαν ξαφνικά. Ε, δεν αγάπησαν, αυτοί δεν αγαπάνε τα τζερά τους, φίλε. Ούτε τα... Άντε να μην πω τώρα πια δεν αγαπάει. Τέλος πάντων. Έλα. Πουστή. Φτάνω στο όριο. Και όσον αφορά που λένε αυτή την πολυδιοκτησία,
Αυτοί έχουν κλειδιά από το μαγαζί του Άρη και όποτε θέλουν βάζουν δανεικούς, παίρνουν παίκτες, βγάζουν, κάνουν, κάνουν. Δηλαδή, εγώ είναι σαν να έχω κλειδιά από το δικό σου σπίτι και ενώ το σπίτι είναι δικό σου, πώς είναι δικό σου, εγώ έχω κλειδιά και μπαίνω, βγαίνω. Αυτό με τον Πανιόνιο, με τον Αστέρα Τρίπολης, με την Νόβα, τι γίνεται παιδιά με την Νόβα, θα μας πούν. Είναι πέμπτη απόγευμα. Ο ιδιοκτήτης της Νόβα τι είναι, να μας πούν το όνομά του. Αγοράστηκε, δεν αγοράστηκε. Να μας πούν. Αύριο είναι η τελευταία καταληκτική ημερομηνία, λέει. Ναι, ναι, ναι. Okay. Εσύ τι λες, ότι άμα την αγοράσει την Νόβα ο Μαρινάκης θα βγει να βγάλει τελάλι, αγόρασε την Νόβα. Εγώ, εμείς μπορούμε να υποθέτουμε, δεν ξέρουμε, λέμε. Δεν θα μπορούσε να την έχει πάρει ήδη. Ήδη, πώς το βλέπεις. Yeah. Θα μπορούσε, δεν λέμε ότι την έχει πάρει, αλλά θα μπορούσε να την έχει πάρει ήδη εδώ και μερικούς μήνες, έτσι δεν είναι. Από το καλοκαίρι, ας πούμε, που έγινε προσβλητική πρόταση για τον ΠΑΟΚ και έμεινε απ' έξω. Και όσον αφορά αυτό που είπε το παλικάρι για το λιμάνι, όντως ξέρεις τι είναι, κοστί οι Ιταλίκες να γλιτώνουν μεροκάματα όλα αυτά τα διόδια που είναι πανάκριβα, 500 χιλιόμετρα καύσιμα. Σοβαρά μιλάς. Και να έχεις τη μεγαλύτερη πύλη για τα Βαλκάνια. Σοβαρά μιλάς. Μόνο αυτό. Το Πόρτο Καράς, η Μαρίνα. Πλάκα. Εγώ στο Πόρτο Καράς θα κάνει μέχρι και αεροδρόμιο, φίλε, να ξέρεις και να βγάλει και τρένο και Χαλκιδική Σαββίδης. Το Παλιούρι, το Μακεδονία Παλάς. Τι παιδιά! Θα βγάλει και τρένο για Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα κάνει Χαλκιδική. Αυτό το θυμάσαι που σε λέω σήμερα. Ένα πράγμα μόνο. Θα τους γλεντήσει άσχημα, να ξέρεις, ο Πόντιος. Δεν ξέρουνε που μπλέξανε, φίλε. Αυτό. Δεν ξέρουνε που μπλέξανε. Αυτός που κάποιοι εδώ στην πόλη λέγαν, κάποιοι εδώ που εξακολουθούν να έχουν μικρόφωνο, λέγανε δεν έχει να βάλει δεύτερο σακάκι. Ας ρωτάς που έχουν αμπουγατήρια τώρα, πλάκα κάνεις τώρα. Φίλε, στο Forbes. Ο παντοδύναμος Ιβάν Σαββίδης, φίλε. Αυτός ο άνθρωπος. Αυτή με ένα πενιντάρικο και με λιγότερα, φίλε, τρώνε τα κεφτεράκια μαζί με τον αλέφατο τώρα. Πλάκα κάνεις. Να δούμε όταν ανοίξουν τα τηλεφωνάκια τι έχει να γίνει. Σε χαιρετώ. Γεια σου, τελευταία. Εγώ, Κωστή, τα λέμε, φίλε, για χαρά. Γεια. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Εσείς κλείνετε σήμερα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Σ' ακούμε. Βεβαίως, ναι. Το όνομά σας. Λοιπόν, Κώστας από Κουζάνη. Το είπα προχθές. Κώστα μου, σε παρακαλώ, κλείσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει και δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Συγγνώμη. Θερμή παράκληση γιατί σε ακούμε διπλά. Συγγνώμη, είμαι αφηρημένος. Ναι. Ξένοι διαιτητές βελτίωσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φυσικά. Και ξένοι δικαστές, το λέω και θα το ξαναλέω. Κοίτα, θα το βάλουν καλά στο μυαλό τους για να ξεβρωμήσει ο τόπος. Δεν προσβάλλω τους Έλληνες δικαστές. Απλά ή κάποιοι είναι εξαρτώμενοι ή κάποιοι φοβούνται. Είναι πάρα πολύ καλά, δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και αφού δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και ορθά, όπως ήρθαν ξένοι διαιτητές, να έρθουν και ξένοι δικαστές. Αυτοί, φίλε μου, από τώρα ξέρουν τι θα κάνουν, είναι πολύ διαβασμένοι στις απάντες. Mm. Από τώρα ξέρουν τι θα κάνουν την επόμενη φορά. Είπαμε, και να μην το ξαναπώ, και στο φορολογικό μέρος να πας, εμένα με κλέβουν κάθε χρόνο δύο χιλιάρικα, αυτοί, εγώ θέλω 2.500 για θέρμαση, αυτοί θέλουν 400-500 ευρώ. Όπως το είπες. Έτσι, όπως το είναι άξιο αυτό. Και τέλος πάντων οι βουλευτές της Βορείου Ελλάδος, τους προκαλώ να βάλουν παντελόνια και να βγάλουν το κουμπινεζόν. Σε χαιρετώ, έτσι, σε χαιρετώ. Γεια σου, Κώστα. Πάμε, τελευταία, άλλος ένας που χώθηκε τελευταία στιγμή, ναι! Έλα, Κωστή. Έλα, τι έγινε. Πήγα για να ακούω την εκπομπή, ρε φίλε, εντάξει, έγινε, γεια. Τι γίνεται, λοιπόν. Έτσι θα φύγω. Έξι ώρα, όλοι στην Καμάρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 2, θα έρθουμε... Και σήμερα το μεσημέρι, κανονικά, μετά τις 2.30 να βγάλουμε Κώστα Βασιλόπουλο να μιλήσουμε. 2 με 2.30 θα δούμε πώς θα πάει σήμερα. Ανάλογα με το κλίμα, με την όρεξη. Είναι ειδικές αυτές οι μέρες και ειδικές αυτές οι εκπομπές, το καταλαβαίνετε. Ναι στο παιχνίδι, ναι στο quiz, ναι στο χαβαλέ. Είμαστε πρώτοι, το ξέρετε. Αλλά είναι. Προσαρμοζόμαστε ανάλογα και με τα σημεία των καιρών, με τις προσταγές της επικαιρότητας και με το πώς βγαίνει αυτό το πράγμα από μέσα μας. Το καταλαβαίνω, νομίζω ότι και εσείς το θέλετε και εσείς το επιθυμείτε. Απολογούμε σήμερα που δεν μας ακούσατε στο εξωτερικό. Η εκπομπή θα ανέβει στο YouTube, εκεί θα την ακούσετε κανονικά όλοι. Θα ανέβει και στο zoomusu.gr. Θέλω να πω ότι χορηγή της εκπομπής είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι 705-750 εκπληκτικές και υπέροχες γεύσεις απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. Καυσόξυλα φυτάς,
καταπληκτικά κούτσουρα αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι ξερά εκεί στον τεπό. Πάμε σε τέλος εκπομπής. Έρχονται ο Σταύρος και ο Μπάμπης. Κόλκας Μπατμανίδης, Μπατμανίδης Κόλκας στο ψυχιατρίο. Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε στις 2. Bye, 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 bye.